Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, ενήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλλής αναδείξας, κατά πέμψας αυτής το πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένης αγινεύσας φιλάνθρωπε δόξασι. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Με τη χάρη του Θεού συνεχίζουμε την σειρά των ομιλιών που κάνουμε πάνω στα πάθη. Είχαμε κάνει με τη χάρη του Θεού 3 ομιλίες. Για να μην επαναλάβουμε τα ίδια, θα πω μόνο αυτό που λέει ο Άγιος Παΐσιος, ότι ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο, έδωσε δυνάμεις, οι οποίες δυνάμεις μπορούν να πάρουν μία κατεύθυνση σωστή ή μπορούν να πάρουν και μία λάθος κατεύθυνση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε. Δεν έδωσε πάθη, δηλαδή δεν δημιούργησε... ο Θεός δημιούργησε δυνάμεις, όπως λέει ο Άγιος Παΐσιος. Ακούγομαι τώρα. Μάλιστα. Έδωσε στον Θεό, λέει ο Άγιος Παΐσιος, έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο, λέει ο Άγιος Παΐσιος, δυνάμεις. Δεν δίνει στον άνθρωπο ο Θεός ελαττώματα. Τα πάθη δεν είναι δημιουργήματα του Θεού, έτσι τα πάθη με την κακή έννοια, τα οποία τι είναι, ουσιαστικά είναι οι δυνάμεις που έχει δώσει ο Θεός στον άνθρωπο, οι οποίες πήρανε μια λάθος κατεύθυνση. Λόγου χάρη ο Θεός δίνει στον άνθρωπο τη δύναμη που λέγεται αγάπη για την δόξα ή αυτό που λέμε φιλοδοξία. Έτσι ο άνθρωπος πειλάστηκε για τη δόξα, αλλά για τη δόξα του Θεού. Όμως τι γίνεται, αντί να επιθυμήσει ο άνθρωπος τη δόξα του Θεού, αρχίζει να βάζει ένα υποκατάστατο και επιθυμεί τη δόξα των ανθρώπων. Και αναπτύσσεται έτσι το πάθος της φιλοδοξίας. Η αγάπη για την αληθινή δόξα, η σωστή κατεύθυνση δηλαδή αυτής της επιθυμίας, του επιθυμητικού, που είναι η δύναμη που μας έχει δώσει ο Θεός, είναι να επιθυμήσει ο άνθρωπος τη δόξα του Θεού, την άκτιστη δόξα. Αυτή τη δόξα που έχουν οι Άγιοι Πατέρες, οι Άγιοι μας, αυτό το φωτοστέφανο που βλέπουμε στις Άγιες εικόνες, που είναι το άκτιστο φως του Θεού. Λέει λοιπόν ο Άγιος Παΐσιος, ο Θεός δεν δίνει στον άνθρωπο ελαττώματα, αλλά δυνάμεις. Λόγου χάρη, την τάση για φλιαρία πρέπει κανείς, λέει, να την αγιάσει καλλιεργώντας την ευχή. Δεν είναι καλύτερα να μιλάει με τον Χριστό και να αγιάζεται παρά να φλιαρεί και να αμαρτάνει. Ανάλογα λοιπόν με το πώς θα χρησιμοποιήσει ο άνθρωπος τις δυνάμεις αυτές, μπορεί να γίνει καλός ή κακός. Αν δηλαδή χρησιμοποιήσουμε τις δυνάμεις αυτές σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, πλησιάζουμε τον Θεό και γινόμαστε κατά χάριν όμοιοι με Εκείνον. Αν όμως δεν αξιοποιούμε τις δυνάμεις αυτές για το καλό, έρχεται το ταγκαλάκι
τις εκμεταλλεύεται, τις μεταστρέφει και γίνονται πάθη. Αν δηλαδή τις δυνάμεις τις χρησιμοποιήσουμε σύμφωνα με τα θελήματα του παλαιού ανθρώπου, γινόμαστε δούλοι των παθών και απομακρυνόμαστε από τον Θεό. Για να γίνουμε καινοί καινούργοι άνθρωποι, χρειάζεται να ταυτίσουμε το θέλημά μας με το θέλημα του Θεού, το οποίο εκφράζεται με τις Άγιες Εντολές Του. Τηρώντας τις εντολές του Θεού, εργαζόμαστε την αρετή και αποκτούμε την υγεία της ψυχής. Πρέπει να πούμε ότι οι Άγιοι Πατέρες αποδέχθηκαν αυτόν τον τριμερή χωρισμό της ψυχής που είχαν και οι αρχαίοι Έλληνες. Η ψυχή, κατά τους αρχαίους, έχει τρεις βασικές δυνάμεις. Έχει το θυμικό, το επιθυμητικό και το λογιστικό. Αυτές οι δυνάμεις τώρα έχουν δοθεί από τον Θεό στον άνθρωπο, ώστε ο άνθρωπος να πραγματοποιήσει το σκοπό της ύπαρξής του, που είναι το καθομοίωση. Δηλαδή αυτές οι τρεις δυνάμεις θα πρέπει να βοηθήσουν τον άνθρωπο να υπηρετήσουν τον σκοπό για τον οποίο υπάρχει ο άνθρωπος, που είναι η θέωση. Έτσι του δίδεται το λογιστικό, έτσι ώστε με το λογιστικό, με το λογισμό, με τη σκέψη, με το νου, να βλέπει προς τον Θεό, να λογίζεται τον Θεό, να σκέπτεται τον Θεό, να κινείται προς τον Θεό. Και κατεξοχήν αυτό γίνεται με την προσευχή. Οπότε η σωστή χρήση, θα λέγαμε, του λογιστικού είναι η προσευχή, η κίνηση, η διαρκής του νου προς τον Θεό. Μετά μας δίνει το θυμικό, τη δύναμη του θυμού, και η σωστή χρήση του θυμού είναι να κατευθύνουμε τον ύπαρξή μας με όλη μας την ορμή, θα λέγαμε, αγαπητικά, έτσι, προς τον Θεό. Και με σφοδρότητα, με ορμή, με ζήλο, με λαχτάρα, όπως έλεγε ο Άγιος Πορφύριος. Έλεγε μάλιστα χαριστικά, η προσευχή πρέπει να γίνεται με λαχτάρα. Έτσι δηλαδή παίρνει ζωή η κίνηση του νου όταν υπάρχει και η κίνηση του θυμικού στην προσευχή. Δηλαδή να κινούμαστε προς το Θεό, όχι απλώς εγκεφαλικά να σκεφτόμαστε την έννοια των λέξεων, αλλά και με την ορμή του θυμικού να κατευθυνόμαστε προς τον Θεό. Η κακή χρήση τώρα του θυμικού είναι, αντί να κινούμαστε προς τον Θεό, να κινούμαστε προς τους αδελφούς μας και μάλιστα εναντίον των αδελφών μας. Εναντίον αυτών οι οποίοι νομίζουμε ότι μας έβλαψαν. Να θυμώνουμε, να οργιζόμαστε, να παραφερόμαστε. Οπότε δημιουργείται έτσι ένα πάθος, μια κακή έξι, μια κακή συνήθεια που λέγεται πάθος του θυμού. Όταν ο άνθρωπος θυμώσει μία φορά, δεν σημαίνει ότι απόκτησε το πάθος του θυμού. Αν θυμώσει όμως και δεύτερη και τρίτη και δέκατη, σιγά σιγά αποκτά αυτή την κακή έξι που λέγεται θυμός και αποκτά έτσι το πάθος του θυμού. Η κακή χρήση λοιπόν αυτής της δύναμης, η οποία έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, είναι πολύ καλό πράγμα ο θυμός. Είναι μία δύναμη που δίνει ο Θεός έτσι ώστε ο άνθρωπος αφενός με ορμή να κινείται προς τον Θεό, αφετέρου με ορμή να κινείται και εναντίον του διαβόλου και εναντίον των κακών λογισμών. Με το θυμό δηλαδή ο άνθρωπος μπορεί, όπως λένε οι Άγιοι, να διαλύει τους κακούς λογισμούς. Γι' αυτό μας δόθηκε ο θυμός. Να θυμώνουμε εναντίον του κακού, εναντίον των κακών λογισμών, εναντίον του πονηρού και να κινούμαστε ορμητικά και με πόθο και με λαχτάρα προς τον Θεό. Εμείς δυστυχώς διαστρέφουμε την κατεύθυνση, παίρνουμε μια λάθος κατεύθυνση, δίνουμε πιο σωστά μια λάθος κατεύθυνση σε αυτή τη δύναμη που μας έχει χαρίσει ο Θεός και κινούμαστε εναντίον των αδελφών μας. Και η τρίτη δύναμη κατά τους αρχαίους που, όπως είπαμε, αυτόν τον χωρισμό των υιοθέτησαν και οι πατέρες, είναι το επιθυμητικό, οι διάφορες επιθυμίες που έχουμε. Αυτές οι επιθυμίες πάλι μας δόθηκαν από τον Θεό, η δύναμη να επιθυμούμε για να αγαπήσουμε τον Θεό, για να κινηθούμε αγαπητικά με πολύ, ας πούμε, επιθυμία προς τον Θεό. Και εμείς αντί να λατρέψουμε τον Θεό, λατρεία είναι η μέγιστη αγάπη, η ύψιστη αγάπη, κινούμαστε σε λάθος κατεύθυνση, στρέφουμε το επιθυμητικό μας προς τα κτίσματα. Το παίρνουμε από τον κτίστη και το στρέφουμε στα κτίσματα. Και αρχίζουμε να αγαπάμε τα κτίσματα, άλλους ανθρώπους, ακόμα και υλικά πράγματα, το χρυσό,
και έτσι δημιουργούνται οι διάφορες επιθυμίες που είναι και φοβερά πάθη, όπως είναι η επιθυμία της ύλης, που αλλιώς οι πατέρες το λένε φιλαργυρία, φιλοηλία, η επιθυμία των ειδονών που λέγεται φιλιδονία, και έχουμε τα σαρκικά πάθη κλπ. Και το άλλο, η άλλη επιθυμία είναι η φιλοδοξία. Η αγάπη για τη δόξα, όπως είπαμε και προηγουμένως, όχι του Θεού, που είναι η άκτιστη δόξα και η αιώνια και αμετάβλητη, αλλά τη δόξα, αγαπάμε τη δόξα των ανθρώπων. Δίνεται δηλαδή μια λάθος κατεύθυνση στη δύναμη αυτή της ψυχής που λέγεται επιθυμητικό. Και αυτό είναι το πάθος. Και έτσι δημιουργούνται αντίστοιχα πάθη. Έτσι έχουμε το πάθος της φιλιδονίας, το πάθος της φιλαργυρίας, το πάθος της φιλοδοξίας. Όλα αυτά είναι λάθος κατευθύνσεις που δίνουμε στη δύναμη της ψυχής μας που λέγεται επιθυμητικό. Επομένως, δεν γίνεται ο άνθρωπος κακός, κανένας με την έννοια ότι ο Θεός τον φτιάχνει κακό. Γιατί λένε μερικοί, αυτός είναι ο χαρακτήρας μου και δεν αλλάζει, με έφτιαξε έτσι ο Θεός, και μερικοί λένε ότι φταίει ο Θεός. Δεν φταίω εγώ που είμαι έτσι. Όχι. Ο άνθρωπος πλάστηκε στην αρχική του κατάσταση τέλειος. Ο Θεός λέγει ότι ο άνθρωπος πλάστηκε κατ' εικόνα του Θεού. Βεβαίως με την αμαρτία, με την πτώση, ο άνθρωπος άρχισε να κινείται λανθασμένα, δηλαδή να καλλιεργεί αυτές τις λάθος κατευθύνσεις των δυνάμεων που του έδωσε ο Θεός, και μπήκαν μέσα στον άνθρωπο η αμαρτία και τα πάθη, και δυστυχώς αυτά τα πάθη περνάνε, αυτές οι κακές κατευθύνσεις των δυνάμεων της ψυχής μας, οι κακές έξεις, οι κακές συνήθειες, από γενιά σε γενιά. Ο άνθρωπος όμως, ο κάθε άνθρωπος έχει το αυτεξούσιο, έχει τη δυνατότητα, επειδή είναι αυτεξούσιος, να χαλιναγωγήσει αυτά τα πάθη και να διορθώσει τη λάθος κατεύθυνση. Βεβαίως αυτό βοηθάει πολύ, αν υπάρχει η σωστή αγωγή από τους γονείς και από το περιβάλλον. Γι' αυτό χρειάζεται να υπάρχουν, όπως έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, σωστοί γονείς, προσευχόμενοι γονείς. Και έλεγε ότι η λύση όλων των προβλημάτων των παιδιών είναι ο εξαγιασμός των γονέων. Και τι σημαίνει τώρα εξαγιασμός πάλι? Σημαίνει να ανακατευθύνουμε αυτές τις δυνάμεις που μας έχει δώσει ο Θεός και να τους δώσουμε τη σωστή κατεύθυνση. Και εκεί που επιθυμούσαμε, τιμάται η δόξα των ανθρώπων και τα μπράβο και τα εύγη και τους επένους, να μισήσουμε όλα αυτά και να επιθυμήσουμε μόνο τη δόξα του Θεού. Εκεί που λατρεύαμε το χρυσό και την πολυτέλεια και τα υλικά αγαθά, να τα μισήσουμε όλα αυτά, να τα καταφρονήσουμε και να επιθυμήσουμε τα αιώνια αγαθά, τα άφθαρτα. Εκεί που επιθυμούσαμε τις ειδονές, τις σαρκικές, τις γήινες, τις χωμάτινες, τώρα να επιθυμήσουμε τις ειδονές τις πνευματικές, της ψυχής, του νου. Και αυτό βεβαίως είναι και η, θα λέγαμε, η θεραπεία του ανθρώπου. Και αυτό γίνεται μόνο μέσα στην Εκκλησία. Οι Άγιοι Πατέρες μας έχουν πει πάρα πολλά πράγματα για το τι είναι τα πάθη και πώς θεραπεύονται. Και στα τρία προηγούμενα μαθήματα είχαμε μιλήσει αρκετά για αυτά, με βάση τις διδασκαλίες των Αγίων Πατέρων, και σήμερα θα συνεχίσουμε με ένα περίπατο μέσα στους Αγίους Πατέρες. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος για το πόσο είναι τυραννικά τα πάθη, γιατί όντως εκείνο που βασανίζει τον άνθρωπο είναι τα πάθη, τα διάφορα πάθη. Αυτά τα πάθη είναι που μας κάνουν δυστυχισμένους. Είναι οι κακές συνήθειες, οι κακές έξεις, οι κακές επιθυμίες, οι οποίες μας βάζουν σε μία περιοχή που είναι του πονηρού. Και κυριαρχούμαστε μετά από δαιμονικές ενέργειες, δαιμονικές δυνάμεις. Γιατί φεύγουμε ακριβώς από τον Θεό. Και αυτές τις δυνάμεις που μας έδωσε ο Θεός για να πλησιάσουμε και να ενωθούμε με τον Θεό, εμείς τις χρησιμοποιούμε για να φύγουμε από τον Θεό. Και βεβαίως όταν φύγει κανείς από τον Θεό, φύγει από το φως, φύγει από την αλήθεια, φύγει από τη ζωή που είναι ο Θεός, που πάει? Πάει σε αυτό που είναι ο θάνατος, που είναι το σκοτάδι, που είναι η απελπισία, που είναι ο διάβολος. Και έτσι ο άνθρωπος από κατ' εικόνα Θεού γίνεται
θα λέγαμε κατ' εικόνα του πονηρού, κατ' εικόνα του διαβόλου. Βεβαίως δεν καταστρέφεται τελείως το κατ' εικόνα, μας λένε οι Άγιοι Πατέρες, αμαυρώνεται, μουτζουρώνεται λόγω της κακής χρήσης των δυνάμεων που μας έχει χαρίσει ο Θεός, αλλά υπάρχει πάντα η δυνατότητα και η ελπίδα, εάν μετανοήσει ο άνθρωπος, συνεργαζόμενος με τη Θεία Χάρη, να ξανακαθαρίσει, να ξαναλαμπυρκάρει την εικόνα του Θεού που έχει επάνω του και να προχωρήσει στο καθομοίωση. Λέει λοιπόν ο Ιερός Όστομος, δεν υποχωρεί εύκολα η κακή επιθυμία. Είναι τυραννία. Εγώ όμως προσπαθώ να την χαλιναγωγώ. Δεν παραδίνομαι στο πάθος. Κάτι πολύ σημαντικό. Τα πάθη, μας λένε οι Άγιοι Πατέρες, δεν εξαλείφονται ή εξαλείφονται πολύ δύσκολα. Εκείνο που είναι πιο εύκολο να κάνουμε είναι να τα χαλιναγωγήσουμε, να τα υποτάξουμε. Να μην συγκατατιθέμεθα στα πάθη. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Να μην υποχωρούμε δηλαδή στις άλογες επιθυμίες, στον θυμό και έτσι σε αυτήν την αραθυμία, στην αμέλεια, στο μετεωρισμό του νου. Γιατί είπαμε ο νους είναι φτιαγμένος για να κινείται προς τον Θεό συνεχώς με την αδιάλειπτη προσευχή, όπως μας έχει διδάξει ο ίδιος ο Κύριος. Ο θυμός πάλι για να κινείται προς τον Θεό και η επιθυμία πάλι για να αγαπάει, να ποθεί τον Θεό. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος κυριαρχείται από τα πάθη, βασανίζεται, τυραννιέται. Και τυραννιέται βέβαια όχι από μόνος του θα λέγαμε, αλλά τυραννιέται από τον διάβολο. Λέμε πολλές φορές μας τιμωρεί ο Θεός. Ο Θεός δεν μας τιμωρεί, έλεγε ο Άγιος Πορφύριος. Ο άνθρωπος αυτοτιμωρείται. Γιατί αυτοτιμωρείται? Διότι φεύγει από τον Θεό, κινείται αντίθετα από ό,τι έπρεπε να κινηθεί, οπότε μπαίνει στην περιοχή του πονηρού, στην περιοχή του διαβόλου. Και ο διάβολος είναι αυτός ο οποίος βασανίζει τον άνθρωπο. Η απουσία του Θεού είναι ακριβώς ο βασανισμός μας και εκεί που λείπει ο Θεός είναι ο πονηρός. Όταν κανείς φεύγει από το φως είναι στο σκοτάδι. Το σκοτάδι και από μόνο του είναι βάσανος. Αλλά εκεί στο σκοτάδι υπάρχει και ο άρχοντας του σκότους και τον βασανίζει έτι περαιτέρω, έτι και έτι. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Ιωάννης, είναι τυραννία η κακή επιθυμία. Αλλά προσπαθώ, λέει, να χαλιναγωγώ την κακή επιθυμία. Αυτό είναι που πρέπει να κάνουμε, να βάζουμε χαλινάρια στα πάθη. Δεν παραδίνομαι στο πάθος. Να μην υπάρξει συγκατάθεση. Και βέβαια η συγκατάθεση ξεκινάει στο επίπεδο το λογιστικό, στους λογισμούς. Από εκεί ξεκινάει η συγκατάθεση στα πάθη. Γι' αυτό λένε οι πατέρες, ο πρώτος που παθαίνει είναι ο λογισμός, είναι ο νους, ο πρωτοπαθής. Δεν θα πρέπει ο άνθρωπος δηλαδή να συγκατατίθεται στους κακούς, στους πονηρούς, στους αισχρούς και στους βλάσιμους λογισμούς που του βάζει ο διάβολος ή και ο ίδιος ο εαυτός του τους προκαλεί. Όταν ο άνθρωπος δεν συγκατατίθεται στους λογισμούς, στους πονηρούς, σταματάει την πορεία της παράδοσης του εαυτού του στο πάθος, στο αντίστοιχο πάθος. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο διάβολος παίρνει στον άνθρωπο αισχρές επιθυμίες, έτσι, αισχρούς λογισμούς. Όταν ο άνθρωπος δεν τους δεχθεί, και πώς δεν τους δέχεται κανείς, όταν στην κυριολεξία το βάλει στα πόδια, κατ' εξοχήν το πάθος αυτό της πορνείας, που ξεκινάει με τους αισχρούς λογισμούς, αντιμετωπίζεται με την φυγή. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, φεύγετε την πορνεία. Φεύγω, στην γλώσσα μας, στην ωραιότατη γλώσσα μας, σημαίνει το βάζω στα πόδια, τρέχω, φεύγω τρέχοντας, σαν να με κυνηγάει κάποιος. Αυτό δεν είναι δειλία, έτσι. Ο άνθρωπος δεν πρέπει να αντιμετωπίζει κατά μέτωπο τα σαρκικά πάθη, αλλά τα αντιμετωπίζει με το να φεύγει, με το να τους γυρίζει την πλάτη και να φεύγει. Να μην ασχολείται καθόλου με τον αισχρό λογισμό που τους παίρνει ο διάβολος, την αισχρή ενθύμηση, η οποία μπορεί να είναι μια απλή σκέψη, μια απλή μνήμη ή μπορεί ακόμα να του φέρει και μια εικόνα προς στιγμή. Εφόσον ο άνθρωπος δεν δεχτεί, δεν συγκατατεθεί, δεν αμάρτησε. Αμαρτάνει κανείς όταν
συνεχίζει να βλέπει αυτή την εικόνα έτσι και να την καλλιεργεί και να καλλιεργεί και τις αντίστοιχες σκέψεις, τους αντίστοιχους λογισμούς και αρχίζει να ευχαριστείται, να ειδονίζεται με αυτό. Και σιγά σιγά βεβαίως αν δεν σταματήσει η πορεία, τότε θα φτάσει και στην πλήρη συγκατάθεση και δυστυχώς φτάνει πολλές φορές και στην έμπρακτη πλέον αμαρτία. Δηλαδή κάνει την αμαρτία όχι μόνο με την ψυχή, με το λογιστικό, με το επιθυμητικό, αλλά και με το σώμα. Γι' αυτό λέει ο Άγιος, να αγωνιζόμαστε, να μην παραδιδόμαστε στο πάθος, να το χαλιναγωγούμε. Με κάθε τρόπο και αγώνα προσπαθώ να μην παρασυρθώ. Δεν είναι εύκολο. Βλέπετε και το λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ένας μεγάλος Άγιος. Είναι αγώνας δρόμου. Είναι πάλι και πυγμαχία, πως ο πυγμάχος δίνει αλλά και δέχεται πολλές φορές γροθιές. Είναι τυραννική η φύση. Όμως καταστέλω τις ορμές και τις υποτάσσω με πολλούς κόπους και υδρώτες. Και αυτοί οι κόποι δεν είναι μόνο εκείνη τη στιγμή του πειρασμού, πρέπει και αυτό να το καταλάβουμε, αλλά είναι συνεχής κόποι. Είναι αυτό που λέει και ο Απόστολος Παύλος, υποποιάζω μου το σώμα και δουλαγωγώ. Υποποιάζω σημαίνει ότι γροθοκοπώ την περιοχή κάτω από την όπα, από το μάτι. Δίνω γροθιές εδώ κάτω από το μάτι, στα υπόπια. Δηλαδή μεταφορικό είναι αυτό. Σημαίνει ότι σκληραγωγώ το σώμα μου με την κατά Χριστόν άσκηση. Και το έχω ως δούλο, το δουλαγωγώ, το χρησιμοποιώ ως δούλο. Γιατί η κατά Χριστόν άσκηση είναι αυτή η οποία ταπεινώνει το σώμα και συνταπεινώνει την ψυχή και βοηθάει πάρα πολύ στο να αντιμετωπιστούν τα διάφορα πάθη και κατεξοχήν τα σαρκικά πάθη. Δεν μπορεί ο άνθρωπος δηλαδή να χαλιναγωγήσει τα σαρκικά, τα σωματικά πάθη γενικότερα, αν δεν υπάρχει η κακοπάθεια, θα μας πει ο Άγιος Μάξιμος, ομολογητής. Λέει ένα πάρα πολύ ωραίο και πολύ συνοπτικό και ευνημόνευτο ρητό. Κακοπάθεια και ταπείνωση θεραπεύουν τον άνθρωπο από όλα τα πάθη. Απαλλάσσουν τον άνθρωπο από όλα τα πάθη. Ημέν από τα σωματικά πάθη, τα σαρκικά, η δε η ταπείνωση από τα ψυχικά πάθη. Την υπερηφάνεια, την ζήλια, το φθόνο, την κακία. Αυτά είναι τα ψυχικά πάθη. Αν ο άνθρωπος λοιπόν θέλει να νικήσει τα πάθη, χρειάζεται αυτά τα δύο πολύ βασικά όπλα, την κακοπάθεια, και μέσα στην κακοπάθεια είναι η νηστεία, η αγρυπνία, όλα αυτά με μέτρο βέβαια και σε συνεννόηση και με το πνευματικό, γιατί όλοι δεν μπορούν να κάνουν την ίδια νηστεία ή την ίδια αγρυπνία. Ανάλογα με τις σωματικές τους δυνάμεις θα νηστέψουν και θα αγρυπνήσουν ο καθένας ανάλογα με την ιδιοσυγκρασία του. Γιατί όπως λέει πάλι ο Άγιος Βασίλειος, υπάρχουν σώματα σιδερένια και σώματα αχυρένια. Ανάλογα με το τι σώμα έχει κανείς, θα κάνει και την ανάλογη άσκηση. Πάντα με ευλογία του πνευματικού του. Η κακοπάθεια λοιπόν αυτή, που συμπεριλαμβάνει όπως είπαμε την νηστεία, την αγρυπνία, τις γονικλησίες, τις μετάνοιες όπως λέμε, οι οποίες είναι οι εδαφιές, οι μεγάλες λεγόμενες μετάνοιες, που πέφτει κανείς κάτω στα γόνατα, μετά ακουμπάει και το μέτωπο στο πάτωμα και σηκώνεται, λέει την ευχή, «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με». Αυτές οι μετάνοιες, έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, βοηθούν πάρα πολύ την ψυχή του ανθρώπου. Ο άνθρωπος πέφτει μπροστά στον Θεό, προσκυνά τον Θεό, ταπεινώνεται, ταπεινώνει το σώμα, το οποίο κουράζεται βεβαίως, και όταν κουράζεται ταπεινώνεται και συνταπεινώνεται και η ψυχή, γιατί η ψυχή διαμορφώνεται, θα μας πει ο Αββάς Δωρόθεος, ανάλογα με το σώμα. Η κατάσταση του σώματος δηλαδή επηρεάζει πάρα πολύ την κατάσταση της ψυχής. Όταν το σώμα είναι ταπεινωμένο με την κατά Χριστόν άσκηση, την νηστεία, τις μετάνοιες κλπ, συνταπεινώνεται και η ψυχή και όταν ταπεινωθεί η ψυχή, λειτουργεί ο πνευματικός νόμος που λέγει ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δε δίδωση χάρη. Δίνει μετά ο Θεός τον άνθρωπο αυτό που έχει ταπεινωθεί λόγω της άσκησης και λόγω και της αδιάλειπτης προσευχής που πρέπει να κάνει βεβαίως και αυτό είναι μέρος της άσκησης, δίνει τη χάρη του.
Και η χάρις του Θεού είναι η οποία θεραπεύει τον άνθρωπο και ανακατευθύνει, δίνει τη σωστή κατεύθυνση πλέον στις δυνάμεις της ψυχής, που λόγω έτσι, της αμέλειας του ανθρώπου είχαν πάρει λάθος κατεύθυνση και είχαν γίνει πάθη. Λέει λοιπόν ο Ιερός Χρυσόστομος, δεν είναι εύκολο. Είναι τυραννική η φύση. Όμως παλεύω με πολλούς κόπους και ιδρώτες. Προσέξτε, είναι αναγκαία και η συμμετοχή του σώματος, γιατί δυστυχώς έχουμε επηρεαστεί πολύ από τους αιρετικούς, παπικούς προτεστάντες και νομίζουμε ότι η πνευματική ζωή είναι κάτι εθέριο, έτσι, κάτι πνευματικό, κάτι να περπατάς στα ουράνια και δεν έχει σημασία το σώμα. Μπορείς να τρως, να πίνεις, να κοιμάσαι ελεύθερα και άνετα. Δεν θα σκοτώσουμε το σώμα βεβαίως, αλλά δεν θα το αφήσουμε ανάσκητο. Χρειάζεται και η κακοπάθεια του σώματος, χρειάζεται η συμμετοχή και του σώματος στον αγώνα για την κάθαρση, για το φωτισμό και τη θέωση. Γιατί και το σώμα θα μετάσχει στη θέωση. Το σώμα δεν είναι κακό, όπως πίστευαν οι αρχαίοι, ότι το σώμα είναι φυλακή της ψυχής και πρέπει να καταστραφεί. Όχι, αυτό είναι λάθος αντίληψη. Δεν είμαστε σωματοκτόνοι, θα μας πούνε οι Άγιοι Πατέρες, είμαστε παθοκτόνοι. Αλλά το σώμα πρέπει να είναι δούλο στην ψυχή, να υποτάσσεται στην ψυχή. Γι' αυτό λένε οι πατέρες πρέπει να το κρατάμε σε μια κατάσταση αδυνατισμένη, να το πούμε εντός εισαγωγικών, ταπεινωμένη, ώστε να υποτάσσεται εύκολα στην ψυχή, να μην εξανίσταται και να μην προσπαθεί να επιβληθεί στην ψυχή. Γιατί το σώμα, όπως μας λένε οι Άγιοι Πατέρες, είναι ο ύπος. Η ψυχή είναι ο αναβάτης. Αλλήμον αν ο ύπος, το υποζύγιο, θελήσει να πάρει το λόγο του αναβάτη. Και όμως δυστυχώς αν δεν προσέξει ο άνθρωπος και αφαιθεί στα πάθη του, αυτό συμβαίνει. Η ψυχή γίνεται υποζύγιο και κυβερνάει το σώμα. Και ο άνθρωπος σκέφτεται συνεχώς και ασχολείται με το σώμα. Πώς θα το αναπαύσω, πώς θα νιώσω χορτάτος, πώς δεν θα κουραστώ, πώς θα χαρώ σαρκικά, πώς θα χαρεί το σώμα, πώς θα αναπαυτεί το σώμα. Και έχει ταυτίσει την ευτυχία του, τη μακαριότητά του με την σωματική απόλαυση. Και είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Γίνεται μετά η ψυχή του ανθρώπου σάρκα. Είναι αυτό που λέει ο Κύριος για τους ανθρώπους του που έζησαν στην εποχή του κατακλυσμού. Λέει «Δια το είναι αυτούς σάρκας». Δηλαδή είχε σαρκοποιηθεί και η ψυχή τους. Δεν υπήρχε πλέον πνευματικότητα. Και η ψυχή τους που είναι πνεύμα είχε γίνει σάρκα. Είχε ταυτιστεί δηλαδή με τη σάρκα και τις επιθυμίες της σαρκός. Όταν ο άνθρωπος λοιπόν δεν προσέξει στην πορεία της ζωής του, σαρκοποιεί την ψυχή του. Όταν αγωνίζεται πνευματικά, πνευματικοποιεί και το σώμα. Και φτάνει ο άνθρωπος έτσι να γίνει όπως οι Άγιοι μας, επίγειος άγγελος. Σχεδόν ασώματος, δεν είναι ασώματος, έχει σώμα και ο Άγιος, αλλά είναι τόσο λεπτό, τόσο υποταγμένο, τόσο ασκημένο με την κατά Χριστόν άσκηση και θα έλεγα και αδυνατισμένο, ασκητικό, που σχεδόν θα λέγαμε, σχεδόν δεν υπάρχει. Υπάρχει, αλλά είναι πάρα πολύ μικρή, θα λέγαμε, η επιρροή του στην όλη ύπαρξη, με την έννοια του εμποδίου. Όχι ότι είναι κακό το σώμα, ξαναλέω. Αλλά χρειάζεται να έχει όσο γίνεται λιγότερη προσκόλληση ο άνθρωπος στο σώμα, το οποίο αυτό το πάθος οι πατέρες μας το είπανε, το ονόμασαν φυλαυτία. Φυλαυτία είναι η άλογη προσκόλληση στο σώμα. Όσο ο άνθρωπος ελευθερώνεται από τη φυλαυτία, και αυτό γίνεται με την κατά Χριστόν άσκηση, κατά εξοχήν, αλλά και με την αδιάλειπτη προσευχή, τόσο ελευθερώνεται η ψυχή. Θα μας πει ο Μέγας Βασίλειος, όσο λέει αφαιρείς αίμα, τόσο προσθέτεις πνεύμα. Και όσο προσθέτεις αίμα στην ύπαρξή σου, τόσο αφαιρείς πνεύμα. Μια εξίσωση πνευματική. Προσθέτεις σώμα, βάζεις κιλά, τρέφεις το σώμα σου κλπ. Αυτό που λέμε σήμερα κάνεις bodybuilding, λατρεύεις το σώμα. Φοβερό πράγμα. Τόσο χάνεις από
το πνεύμα. Όσο εξασθενεί το σώμα με την καταχριστόν άσκηση όμως, τόσο δυναμώνει το πνεύμα. Χρειάζονται λοιπόν υδρότες, κόποι πολλοί και υδρότες για να χαλιναγωγηθούν τα πάθη. Σήμερα κατ' εξοχήν η εποχή μας είναι σαρκολατρική. Γιατί ο άνθρωπος δεν έχει έτσι προσέξει αυτό το θέμα που λέγεται άσκηση. Νομίζουμε ότι η άσκηση είναι μόνο για τους ασκητές, τους μοναχούς, τους καλογύρους, στην έρημο έτσι, και όχι στον κόσμο. Θα μας πούν οι Άγιοι Πατέρες, ο Άγιος Εφραίμ για παράδειγμα, ο Σύρος, ότι πιο πολύ άσκηση θα πρέπει να κάνει ο πιστός που ζει μέσα στον κόσμο παρά αυτός ο μοναχός και ο ερημίτης. Διότι αυτός που ζει μέσα στον κόσμο έχει μεγαλύτερους πειρασμούς. Αυτός που είναι στην έρημο δεν έχει τόσους πειρασμούς μέσω των αισθήσεων. Έχει μόνο πειρασμούς μέσω των λογισμών. Και ενδεχομένως κάποιους πειρασμούς από τους άλλους αδελφούς όταν είναι μέσα σε ένα κοινόβιο. Όταν είναι μόνος του, ερημίτης, ησυχαστής, έχει πειρασμούς απευθείας από τον διάβολο. Ο άνθρωπος όμως ο οποίος ζει μέσα στην πόλη, ο πιστός μέσα στην πόλη, έχει μύριους πειρασμούς από τους ανθρώπους τους γύρω του, έτσι, και από το περιβάλλον, οι οποίοι αυτοί ερεθίζουν όλες του τις αισθήσεις και τις παρακινούν στην αμαρτία. Έχει οπτικά ερεθίσματα, ακουστικά ερεθίσματα, τα οποία τον παρακινούν συνεχώς στην αμαρτία και ερεθίζουν τα πάθη. Επομένως, λέει ο Άγιος Εφραίμ, θα πρέπει πιο πολύ άσκηση να κάνουν αυτοί που ζουν μέσα στον κόσμο παρά αυτοί που ζουν στα μοναστήρια. Και αυτό συνέβαινε. Αυτό λέει ο Άγιος Εφραίμ, ότι στην εποχή μου, λέει, πιο πολύ άσκηση κάνουν αυτοί που είναι μέσα στον κόσμο παρά αυτοί που ζουν στα μοναστήρια. Γιατί οι άνθρωποι τότε ζούσαν με αυτό το πνεύμα, το αγωνιστικό, το χριστιανικό. Σήμερα δυστυχώς ελάχιστοι ζουν με αυτό το πνεύμα και μέσα στον κόσμο, ενδεχομένως και στα μοναστήρια, γιατί και όλα τα μοναστήρια δεν είναι όπως θα ήθελε ο Θεός ενδεχομένως. Αλλά βεβαίως εκεί πολύ περισσότερο από ό,τι στον κόσμο κρατιέται ακόμα αυτό το ορθόδοξο πνεύμα που είναι το ασκητικό πνεύμα, το σταυρικό πνεύμα. Έλεγε ο μακαριστός ο πατήρ Αθανάσιος Μυτιλινέος ότι ακριβώς αυτό είναι το χαρακτηριστικό του ορθόδοξου ήθους, έτσι, το ότι είναι σταυρικό. Ο χριστιανός, ο ορθόδοξος χριστιανός είναι πάντοτε σταυρωμένος, είναι ασκούμενος. Είναι αυτό που λέει ο Χριστός μας, αίρον των σταυρών αυτού, ώστις θέλει ο πίσω μου ελθεί να παρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού. Σηκώνω το σταυρό μου σημαίνει υπομένω κακοπάθεια, εκούσια και ακούσια, ακόμα και σταυρικό θάνατο, προκειμένου να ακολουθήσω τον Χριστό και να τηρήσω τις εντολές Του. Γι' αυτό και το σημάδι του Αντιχρίστου θα είναι ακριβώς η εισαγωγή ενός ανάσκητου βίου, ενός βίου χωρίς άσκηση. Και το χ σίγμα τάφ που θα είναι το σύμβολό του, το 666, στα ελληνικά γράφεται χ σίγμα τάφ, ερμηνεύεται από τους πατέρες ως χριστιανός ξένος σταυρού ή χριστιανισμός ξένος σταυρού, ένας χριστιανισμός χωρίς σταυρό, χωρίς άσκηση. Και ακριβώς αυτό εισάγεται σήμερα με αυτή την αίρεση που λέγεται μεταπατερική θεολογία. Μια ζωή ανάσκητη. Οι Άγιοι Πατέρες όμως και οι λεγόμενοι κοινωνικοί πατέρες ζούσανε ως ασκητές και μέσα στον κόσμο. Γιατί χωρίς άσκηση κατά Χριστόν δεν μπορεί ο άνθρωπος να θεραπευτεί, να νικήσει τα πάθη του. Δεν μπορεί να ταπεινωθεί το σώμα. Και αν δεν ταπεινωθεί το σώμα, δεν ταπεινώνεται ούτε η ψυχή. Έρχεται βέβαια και ο Θεός και συμπληρώνει την άσκησή μας με μία ασθένεια, ενδεχομένως καμιά φορά και με μία αναπηρία, γιατί βλέπει ότι δεν φτάνει η δική μας η άσκηση λόγω της αμέλειάς μας. Και η αγάπη Του παραχωρεί ασθένειες, ταλαιπωρίες, ατυχήματα, αναπηρίες κλπ. Έτσι ώστε να συμπληρωθεί η άσκησή μας και να επιτευχθεί η κάθαρση από τα πάθη. Και υπάρχει ένα ισοζύγιο, όπως μας λένε οι Άγιοι Πατέρες, στο μέτρο που κανείς προσπαθεί με την ακούσια κακοπάθεια, δεν του έρχονται οι ακούσιες κακοπάθειες.
γιατί δεν χρειάζονται. Έτσι, φτάνει η νηστεία που κάνει, οι αγρυπνίες, οι μετάνοιες, για να φυλαχτεί καθαρός, να καθαριστεί αρχικά και να φυλαχτεί καθαρός μετά από τα πάθη. Αν όμως δει ο Θεός ότι δεν φτάνει, τότε στο μέτρο που λείπουνε οι ακούσεις κακοπάθειες δεν αρκούν για να καθαριστεί ο άνθρωπος, παραχωρεί ο Θεός τις ακούσεις μέσα στην αγάπη Του. Γι' αυτό δεν πρέπει και να στενοχωριόμαστε όταν αρρωσταίνουμε, όταν παθαίνουμε κάτι, αλλά να ευχαριστούμε τον Θεό που μας επισκέφθηκε και συμπληρώνει την άσκησή μας έτσι ώστε να επιτευχθεί η κάθαρσή μας. Αυτός που περνά την ημέρα του, λέει ο Ιερός Σόστομος, με μέθη, μέσα στην ασέλγεια, μέσα στην πολυφαγία, βρίσκεται κάτω από την τυραννική εξουσία του διαβόλου. Έτσι, είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι όσο ο άνθρωπος συγκατατίθεται στους λογισμούς, αισχρούς, πονηρούς, βλάσφημους, μετά φτάνει και στην αμαρτία, την έμπρακτη, υποδουλώνεται στα πάθη, που σημαίνει υποδουλώνεται στον διάβολο. Περνάει στην τυραννική εξουσία του διαβόλου. Και αυτό είναι φοβερό, διότι ο διάβολος, επειδή είναι μισάνθρωπος, ασκεί εξουσία και εμποδίζει τον άνθρωπο μετά να μετανοήσει. Και χρειάζεται οπωσδήποτε και η έξωθεν βοήθεια από τη χάρη του Θεού. Βλέπετε, ένας καπνιστής, για παράδειγμα, που καπνίζει πολύ καιρό, λέει αύριο, από αύριο δεν θα ξανακαπνίσω. Και από αύριο καπνίζει πολύ περισσότερο. Και ενώ προσπαθεί και το έχει αποφασίσει, δεν μπορεί να σταματήσει να καπνίζει. Γιατί αυτό? Γιατί κάνει ένα σοβαρό λάθος. Νομίζει ότι με την απόφαση του και μόνο θα νικήσει το πάθος. Δεν είναι αρκετό. Επειδή ακριβώς έχει δουλέψει στο πάθος αυτό και ενδεχομένως για αρκετό καιρό, ο διάβολος έχει αποκτήσει εξουσία πάνω του. Και μπορεί μεν αυτός να λέει ότι θα το κόψω, αλλά ο διάβολος δεν θα τον αφήσει. Χρειάζεται λοιπόν και μια έξωθεν ενίσχυση, και αυτή η ενίσχυση έρχεται από τον Θεό διαμέσου των μυστηρίων, διαμέσου της προσευχής, διαμέσου της εξομολογήσεως κατ' εξοχήν. Γι' αυτό λέγει ο Άγιος Πορφύριος, αν κανείς θέλει να κόψει τα πάθη του, θα πρέπει να εξομολογείται τακτικά, πολύ τακτικά. Και βεβαίως να κοινωνεί εφόσον έχει την ευλογία του πνευματικού του, πάλι τακτικά. Και να κάνει και τον κανόνα, τον πνευματικό, που θα του ορίσει ο πνευματικός. Και κοντά στα άλλα βεβαίως, να τηρήσει και τις οδηγίες που θα του δώσει ο πνευματικός οδηγός, για το συγκεκριμένο πάθος, γιατί κάθε πάθος κόβεται με έναν συγκεκριμένο τρόπο, όπως μας έχουν διδάξει οι Άγιοι Πατέρες. Όπως και κάθε ασθένεια, χρειάζεται κάποιο συγκεκριμένο φάρμακο για να θεραπευτεί. Δεν έχουμε ένα φάρμακο για όλες τις ασθένειες, έτσι έχουμε ειδικά φάρμακα για την κάθε ασθένεια. Έτσι και για τα πάθη έχουμε την ειδική αντιμετώπιση για το κάθε ένα από αυτά που θα μας την προσφέρει ως οδηγία ο πνευματικός οδηγός. Αυτό είναι αφενός μεν το επιτίμιο που θα μας βάλει, έτσι, που δεν είναι τιμωρία, αλλά είναι μια θεραπευτική αγωγή. Και αφετέρου οι συμπληρωματικές οδηγίες που θα μας δώσει. Μπορεί να μας πει, θα κάνεις τόσες μετάνοιες, τόσες νηστείες, τόση πνευματική μελέτη, και όταν θα έχεις προσβολή από τον λογισμό που σε οθεί στο συγκεκριμένο πάθος, θα κάνεις αυτό και αυτό και αυτό. Για παράδειγμα, το πάθος του θυμού για ανακοπή, θα πρέπει ο άνθρωπος σε πρώτη φάση να αγωνιστεί όταν θυμώσει, όταν αρχίζει να θυμώνει και να ταράζεται, οπότε αρχίζει και τρέμει ολόκληρος και το αισθάνεται και σωματικά αυτό, θα πρέπει να μην μιλήσει, να σιωπήσει. Και βεβαίως μετά δεν θα πρέπει να το κλείσει μέσα του τον θυμό, αυτό θα είναι ολέθριο, γιατί μετά θα μετατραπεί ο θυμός σε μνησικακία. Θα πρέπει σε δεύτερη φάση να πει την αδιάλειπτη προσευχή, τον Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, όσο μπορεί πιο βαθιά και πιο έντονα, με την καρδιά του ή δυνατόν, έτσι ώστε να εξαλείψει και από μέσα του τον θυμό. Την μνήμη αυτή
την κακή που τον οθεί στο να θυμώσει. Αν το καταφέρει μια φορά αυτό, και βεβαίως για να το καταφέρεις αυτό, είναι πολύ βοηθητικό να απομακρυνθείς από το χώρο εκείνο και από το πρόσωπο εκείνο που σε ερέθησε, έτσι νομίζω ότι σε ερέθησε, εσύ ερεθίστηκες από μόνος σου γιατί έχεις το πάθος σου μέσα σου, αλλά τέλος πάντων να φύγεις από εκεί που αισθάνθηκες αυτή την ενόχληση, αυτή την ροπή και την τάση και την επιθυμία να θυμώσεις και να απομονωθείς όπου μπορείς να καταφύγεις, να πας μια βόλτα, οπουδήποτε και να πεις έντονα την προσευχή, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, ή οποιαδήποτε άλλη προσευχή. Μπορείς να πεις Χριστέ μου τον αγαπώ αυτόν που με ερέθησε. Έστω και αν αισθάνεσαι μέσα σου αντιπάθεια και μια διάθεση να επιτεθείς εναντίον του. Να αγωνιστείς να τον αγαπήσεις. Και να πεις Θεέ μου βοήθησέ με να τον αγαπήσω, να τον συγχωρήσω. Θα τα πεις όλα αυτά και την ευχή και το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, όπως είπαμε και όλα τα υπόλοιπα. Μέχρι ότου να ηρεμήσεις, μέχρι ότου να πάψει αυτή η ενόχληση, να ηρεμήσει η ψυχή, να ηρεμήσει και το σώμα. Και αυτό είναι μία νίκη. Είναι η πρώτη σωστή κίνηση που κάνεις για να θεραπευτεί το πάθος του θυμού. Την επόμενη φορά που θα ερεθιστείς για να θυμώσεις, θα είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα. Θα κάνεις πάλι το ίδιο και δεν θα ταραχτείς τόσο πολύ και σε λιγότερο χρονικό διάστημα θα ηρεμήσεις. Την τρίτη φορά ακόμα πιο εύκολα και σιγά σιγά θα φτάσεις να δέχεσαι ερεθίσματα τα οποία πρώτα σε έκαναν θηρίο, τώρα πλέον να μην σε ενοχλούν, να μένεις ατάραχος. Και σε ακόμα υψηλότερο επίπεδο, όπως λένε οι Άγιοι, εάν προχωρήσει ο άνθρωπος πνευματικά, τα ίδια ερεθίσματα που κάποτε τον έκαναν θηρίο, τώρα θα του φέρουν όχι θυμό, αλλά θα έλεγα και ακόμα και χαρά και αγαλίαση. Είχα την ευκαιρία να συναντηθώ στο Άγιον Όρος με έναν αγιασμένο άνθρωπο, ο οποίος μου είπε ακριβώς αυτό το πράγμα. Ήταν πρώην αστυνομικός, ήταν πολύ θυμώδης και πολύ πικραινόταν με την κακή συμπεριφορά των συναδέλφων του, μέχρι ότου άρχισε να μελετά πνευματικά, άγιο πνευματικά βιβλία, τους Αγίους Πατέρες και να μετανοεί. Είχε τέτοιο ζήλο, μου έλεγε που έπαιρνε τον τόμο αυτού των πατερικών εκδόσεων που έχει περίπου 400-500 σελίδες, έτσι. Τον άρχισε το πρωί και τον τέλειωνε το βράδυ. Το πετούσα μου επί χαρακτηριστικά το βράδυ, δηλαδή το είχε τελειώσει. Τόσο ζήλο είχε. Σε μία ημέρα διάβασε ένα ολόκληρο τόμο. Και μου λέει ενώ στην αρχή πάρα πολύ έπασχα όταν κάποιος με ειρωνευόταν, με κορόιδευε, με αδικούσε. Σιγά σιγά δεν είχα ενόχληση. Και στο τέλος ήθελα κιόλας να μου το κάνουν αυτό. Και τους προκαλούσα. Τόσο πολύ πρόδεψε δηλαδή και κατάλαβε πόσο ωφέλιμο είναι κανείς να απαξιώνεται, να αδικείται μέσα από αυτά που διάβασε, μέσα από τους Άγιους Πατέρες, αλλά και που άρχισε να βιώνει. Γιατί όταν αδικείσαι και συγχωρείς αυτόν που σε αδικεί, συγχωρείς από τον Θεό. Αυτό έκαναν οι Άγιοι και μάλιστα οι δια Χριστών σαλοί. Γιατί όταν κανείς αδικείται, ταπεινώνεται. Όσο ταπεινώνεται και δέχεται την ταπείνωση και ευχαριστεί τον Θεό για αυτή την ταπείνωση και συγχωρεί αυτόν που τον αδικεί, τόσο δέχεται τη χάρη του Θεού. Τόσο γεμίσει με χαρά και αγαλίαση. Και ακριβώς αυτό βίωνε ο συγκεκριμένος άνθρωπος που σας λέγω, έλεγε συνεχώς την ωραία προσευχή και έβλεπες πραγματικά έναν θεραπευμένο άνθρωπο που βίωνε το μυστήριο του Χριστού. Χρειάζεται λοιπόν αγώνας, χρειάζονται υδρότες για να μην παραδεινόμαστε στην τυραννική εξουσία του διαβόλου. Με τι μοιάζουν τα πάθη, λέει ο Όσιος Ποιμήν. Τα πάθη, λέει, μοιάζουν με τα σκληρά αγκάθια που για να τα ξεριζώσεις πρέπει να ματώσουν τα χέρια σου. Γιατί όντως είναι επίπονη διαδικασία το ξερίζωμα των παθών. Τα πάθη, έλεγε και ο μακαριστός ο πατήρ Εφραίμ της Αριζόνας, είναι σαν τα φυτά
τα οποία έχουν ριζώσει. Και όταν πας να τα ξεριζώσεις, τραβάς και σάρκες και ματώνεις. Όπως ξεριζώνεις ένα φυτό, τραβάς και χώμα. Έτσι, όταν ξεριζώνεις τα πάθη. Γιατί κατά κάποιο τρόπο έχουν πάρει και ένα κομμάτι από σένα, από την ύπαρξή σου. Τους έχεις δώσει κάτι από το είναι σου. Και όταν τα ξεριζώνεις, συμπαρασύρεται και κάτι, θα λέγαμε, από το είναι σου. Και αυτό σε κάνει να πονάς πολύ. Αλλά αυτός ο πόνος είναι σαν το πόνο που σε προξενεί ο χειρουργός. Σου αφαιρεί τον καρκίνο, σε πονάει μένα, αλλά σε θεραπεύει. Πάλι λέει ο Όσιος ποιμήν για τα πάθη. Πώς πεθαίνουν τα πάθη? Όπως τα φίδια, λέει, όταν αποκλειστούν μέσα σε ένα αγγείο, μη λαμβάνοντας τροφή, σιγά σιγά πεθαίνουν, έτσι και τα πάθη που είναι μέσα στην καρδιά μας. Όταν αποκλειστούν και δεν λαμβάνουν τη βρωμερή τροφή τους απ' έξω, με τα αισθητήρια του σώματος, από την πολυκαιρία ασθενούν και πεθαίνουν. Είναι πάρα πολύ ωραίο χωρίο αυτό, το Οσίου Ποιμένος. Κατεξοχήν αυτό επαληθεύεται στο πάθος του θυμού που αναφέραμε προηγουμένως. Μπορεί να παραμοιάσουμε το θυμό με ένα φίδι το οποίο είναι κλεισμένο σε ένα αγγείο. Αν ο άνθρωπος δεν μιλήσει όταν πάει να ταραχτεί να θυμώσει, το φίδι παραμένει μέσα στο αγγείο και το πόμα του αγγείου είναι στο στόμιο, είναι κλειστό το αγγείο. Το φίδι αναπνέει τον αέρα που υπάρχει μέσα στο αγγείο και κάποια στιγμή θα τελειώσει ο αέρας και θα ψοφήσει το φίδι. Αν ανοίξεις το πόμα και μιλήσεις, αυτή την έννοια έχει το άνοιγμα του αγγείου, δίνεις καινούριο οξυγόνο στο φίδι και έτσι ο θυμός διαιωνίζεται. Γι' αυτό όταν κανείς δεν δίνει τροφή στο πάθος, στο οποιοδήποτε πάθος, δεν δίνει οξυγόνο, σιγά σιγά το πάθος σβήνει. Κατεξοχήν η σιωπή βοηθάει πάρα πολύ στο να χαλιναγωγήσει ο άνθρωπος τα πάθη του και μάλιστα τα πάθη της που συνδέονται με τη γλώσσα και με το θυμό. Όταν πάλι ο άνθρωπος εγκρατεύεται, δεν δίνει τροφή στο πάθος της φιλιδονίας, στη γαστριμαργία, στη λεμαργία. Αν όμως ο άνθρωπος δεν προσέχει και τρώει υπερβολικά, τότε δίνει τροφή και το πάθος δεν σβήνει ποτέ. Όσες φορές και αν αποφασίσει να κόψει το πάθος αυτό, το που λέγεται φιλιδονία, αν δεν περιορίσει το φαγητό, έτσι, και το ποτό, τα οποία δίνουν τροφή στο πάθος, δεν μπορεί να το νικήσει. Αν λοιπόν θέλεις να νικήσεις τα πάθη, λέει και ο Άγιος Μάρκος, ο ασκητής, αφού συγκεντρωθείς τον εαυτό σου με την προσευχή και τη βοήθεια του Θεού και βυθιστείς στα βάθη της καρδιάς σου, ψάξε να βρεις τους τρεις αυτούς δυνατούς γίγαντες, τους μεγάλους γίγαντες των παθών, δηλαδή την λύθη, την ραθυμία και την άγνοια, που είναι τα στηρίγματα των νοητών εχθρών, μέσω των οποίων επιστρέφουν και τα λοιπά πάθη της κακίας και ενεργούν και δρούν και δυναμώνουν μέσα στις ψυχές των φιλιδώνων. Η λύθη, η λησμονιά αλλιώς, είναι η απουσία της μνήμης του Θεού. Αυτό είναι η λύθη. Ξεχνάει ο άνθρωπος την προσευχή. Ξεχνάει να μνημονεύει, να θυμάται τον Θεό. Ξεχνάει ότι ο Θεός είναι πανταχού παρόν και τα πάντα πληρών. Και κινείται σαν να μην υπάρχει ο Θεός. Αυτό είναι φοβερό, να λησμονήσει ο άνθρωπος τον Θεό.
Το δεύτερο είναι η ραθυμία, η τεμπελιά, όταν ο άνθρωπος πάψει να αγωνίζεται πνευματικά. Από την ραθυμία πάει ο άνθρωπος στην λύθη και από την λύθη μετά πάει και στο τρίτο που είναι η άγνοια. Τεμπελιάζει ο άνθρωπος πνευματικά, σταματάει να προσεύχεται, σταματάει να εγκρατεύεται, να νηστεύει, να αγρυπνεί, να μελετά το νόμο του Θεού, τους Αγίους Πατέρες, τους βίους των Αγίων. Οπότε μετά πέφτει στη λύθη του Θεού, ξεχνάει τον Θεό. Και όταν ξεχάσει τον Θεό, το επόμενο βήμα είναι να φτάσει και στην άγνοια του Θεού. Έτσι φτάσανε οι άνθρωποι, οι αρχαίοι μας πρόγονοι, στο να αγνοούν τον Θεό τον αληθινό και να λατρεύουν αντί το κτίστη τα κτίσματα, τον ήλιο, τα αστέρια, τα πάθη τους, την Αφροδίτη, τον Διόνυσο που είναι τα σαρκικά πάθη, η Μέθη κλπ. Και τελικά τον ίδιο τον Σατανά, ο οποίος το έχει πλέον καημό αυτό, να λατρευτεί ως Θεός. Και μέχρι σήμερα και μέχρι τέλους της ιστορίας αυτή θα είναι η προσπάθειά του, έτσι να προσκυνηθεί και να λατρευτεί ως Θεός ο ταλέπορος. Και βέβαια θα αποτύχει ικτρά, το γνωρίζουμε αυτό. Όπως και μέχρι τώρα και πάντοτε θα αποτυγχάνει. Αν θέλεις λοιπόν να νικήσεις τα πάθη, λέει ο Όσιος Μάρκος, ο ασκητής, περίφημος ασκητικός συγγραφέας, έχει ωραιότατες διδασκαλίες, ευσύνοπτες αλλά πυρεκτικότατες, σε σημείο που λέγανε οι Βυζαντινοί, πάντα πώλησον, Μάρκον αγόρασον. Πούλησε τα πάντα και αγόρασε Μάρκο. Αγόρασε το Μάρκο. Είναι γλυκύτατα αυτά που λέγει και πάρα πολύ εύστοχα και βοηθητικά. Οι γίγαντες, οι τρεις λοιπόν των παθών, από τους οποίους μετά προβάλλουν και αναπτύσσονται όλα τα πάθη, είναι η ραθυμία, η λύθη και η άγνοια. Πώς πέσανε οι πρωτόπλαστοι στον Παράδεισο, θα μας πούνε οι Άγιοι Πατέρες, επειδή ραθύμησαν το φοβερό το αρχικό πάθος. Και αν δούμε και τον εαυτό μας, πώς φτάνουμε να πέσουμε σε κάποιο αμάρτημα, αν πάμε λίγο προς τα πίσω, δούμε το ιστορικό μας δηλαδή, θα δούμε ότι είχαμε πέσει σε ραθυμία. Δεν κάναμε τον κανόνα μας ενδεχομένως κάποια ημέρα, μετά και δεύτερη μέρα και τρίτη μέρα κλπ. Δεν κάναμε αυτά που μας έχει ορίσει ο πνευματικός μας, δεν πήραμε τα μέτρα που πρέπει να παίρνουμε κάθε στιγμή, να φυλάτουμε τις αισθήσεις μας, τα μάτια μας, τα αυτιά μας κλπ. Δεν φυλάξαμε τη σκέψη μας, το λογισμό μας. Υποχωρήσαμε, συγκατατεθήκαμε στους λογισμούς και από τη ραθυμία μετά φτάσαμε και στη λύθη και στην φοβερή κατάσταση που είναι η άγνοια του Θεού. Όλες οι πτώσεις ξεκινούν από τη ραθυμία. Και αν κανείς επιμείνει, φτάνει στο να λησμονήσει τον Θεό και ομιγαίνει το και στο τρίτο φοβερό σκαλοπάτι στην άγνοια του Θεού. Έρχονται πολλοί άνθρωποι και μου λένε, στα 20 μου χρόνια, στα 25 μου είχα πάρα πολύ ζήλο. Ήταν κάποιος άνθρωπος, με βοήθησε, κάποιος καθηγητής, κάποια καθηγήτρια. Μετά όμως τι έγινε, παντρεύτηκα, έμπλεξα με κάτι σπουδές, ξέρω εγώ κλπ, με εργασία, άλλη με επάγγελμα και ξεχάστηκα. Πώς έγινε αυτό έτσι ξαφνικά? Όχι. Σιγά σιγά από τη ραθυμία έφτασε ο άνθρωπος στη λύθη. Και μπορεί να ξαναθυμηθεί το Θεό έπειτα από ένα τύχημα, έπειτα από ένα χτύπημα όπως λέμε της ζωής, που είναι η θεραπευτική σωτήρια παρέμβαση του Θεού. Θες λοιπόν να νικήσεις τα πάθη, βρες αυτούς τους τρεις δυνατούς γίγαντες μέσα στην καρδιά σου και αφού με μεγάλη προσοχή και επιμέλεια του νου και με τη Θεία Βοήθεια βρεις εκείνα που οι περισσότεροι τα αγνοούν, θα μπορέσεις με πολύ προσοχή και προσευχή να σωθείς από αυτούς τους τρεις γίγαντες. Γιατί όταν με την ενεργό χάρη επιδιωχθεί να εγκατασταθεί στην καρδιά
και να διαφυλαχθεί επιμελώς η αρμονική συνύπαρξη της αληθινής γνώσεως, της μνήμης του Λόγου του Θεού και της αγαθής προθυμίας, τότε εξαφανίζεται από αυτήν κάθε ίχνος λησμοσύνης και άγνοιας και ραθυμίας. Να λοιπόν, πώς γίνεται η θεραπεία. Θα πρέπει ο άνθρωπος να βρει τις ρίζες των παθών, τους μεγάλους γίγαντες των παθών, οι οποίοι είναι κρυμμένοι μέσα στην καρδιά του, σαν θηρία. Και να τους πολεμήσει, αυτούς τους τρεις γίγαντες, με πολύ προσοχή και πολύ προσευχή. Όχι μόνο προσευχή, αλλά και προσοχή. Νύψη, θα μας το πούνε οι Άγιοι Πατέρες. Η νύψη, από το νύφο με ήττα, είναι η εγρήγορση, η πνευματική. Είναι η προσοχή. Προσευχή χωρίς προσοχή δεν έχει καρπό. Γιατί μπορεί να λες κάποια λόγια, αλλά αν ο νου σου δεν είναι εκεί, δεν προσέχεις αυτά που λες, γιατί να το προσέξει ο Θεός, θα μας πει ένας Άγιος. Οφείλεις λοιπόν να μιλάς στο Θεό, αλλά και να προσέχεις αυτά που λες. Ο όλος άνθρωπος να κινείται προς τον Θεό και να προσεύχεται με προσοχή και μάλιστα καρδιακά. Εδώ έρχεται ως μεγάλη βοήθεια η προσευχή, η λεγόμενη ευχή, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε, που είναι μια σύντομη προσευχή και μπορεί ο άνθρωπος να την εξασκεί εύκολα, όπου και αν είναι, ό,τι και αν κάνει. Συγκεντρώνεται εύκολα στις πέντε λέξεις, Κύριε, που σημαίνει εσύ είσαι ο Κυρίαρχος, Ιησού, που σημαίνει Σωτήρα, Χριστέ, που σημαίνει Θεάνθρωπε, τέλεια Θεέ και τέλεια άνθρωπε, ελεησόν με, που θα πει βοήθησέ με, συγχώρησέ με, σώσε με. Είναι μια τέλεια προσευχή, η οποία δυστυχώς πολεμείται από τους αντιησυχαστές, από τους ανθρώπους που έχουν επηρεαστεί από το πνεύμα της δύσης, της αίρεσης. Είναι μια τέλεια προσευχή, διότι έχει μέσα και δοξολογία και ευχαριστία. Αυτό είναι το Κύριε Ιησού Χριστέ. Δοξάζουμε τον Χριστό μας ως τον Κυρίαρχο του Σύμπαντος και ως τον Σωτήρα μας και Λυτρωτή μας που ενανθρώπισε, που πήρε την ανθρώπινη φύση για να μας σώσει και τον ευχαριστούμε συνάμα γι' αυτό. Και έχει μέσα και εξομολόγηση και ηκεσία. Ελέησέ με, θα πει συγχώρησέ με, αναγνωρίζω την αμαρτωλότητά μου και ζητάω το έλεος σου, τη συγχώρησή σου, τη βοήθειά σου. Όταν ο άνθρωπος ασκεί αυτή την ωραία προσευχή, την αδιάλειπτη ευχή, μπορεί να ξεκινήσει να τη λέει με το στόμα, να την ψιθυρίζει. Μετά, όπως λένε οι Άγιοι, αν χρονίσει, την παίρνει ο νους, η σκέψη, η διάνοια και κάποια στιγμή την κατεβάζει στην καρδιά. Όταν κατέβει στην καρδιά η ευχή και ο άνθρωπος πλέον με την καρδιά του προσεύχεται, αναπτύσσεται μία θερμότητα μέσα στην καρδιά του ανθρώπου και αυτή η θερμότητα που είναι της χάριτος του Αγίου Πνεύματος καίει τα πάθη. Όπως όταν θέλουμε να καθαρίσουμε τον ορυκτό χρυσό, όπως τον βγάζουμε από το έδαφος, θέλουμε να τον καθαρίσουμε από τις διάφορες προσμίξεις, οξύδια κλπ, τον βάζουμε στη φωτιά, στο πυρ. Καίγονται όλα και μένει το ατόφιο, το καθαρό χρυσάφι. Έτσι, με τη θέρμη του Αγίου Πνεύματος που αναπτύσσεται μέσα στην καρδιά, που προσεύχεται, ο νους εντός της καρδίας προσεύχεται, με αυτή τη θέρμη που αναπτύσσεται εκεί καίγονται τα πάθη και καθαρίζεται ο άνθρωπος, καθαρίζεται η καρδιά του ανθρώπου. Και αυτός είναι ο καθαρός άνθρωπος και η καθαρή καρδιά. Γι' αυτό λέει ο Κύριος ότι αυτός ο άνθρωπος είναι που μπορεί να δει τον Θεό. Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον Θεό όψονται. Ο άνθρωπος που καθαρίζεται από τα πάθη, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, μπορεί μετά πλέον να δει τον Θεό μέσα στην καρδιά του.
Αυτό λοιπόν μας λέει εδώ ο Άγιος Μέγας Ασκητής, ο Άγιος Μάρκος. Με μεγάλη προσοχή και επιμέλεια του νου και με τη Θεία Βοήθεια θα βρεις εκείνα που οι περισσότεροι τα αγνοούν. Και με πολλή προσοχή και προσευχή θα σωθείς από τους τρεις αυτούς γίγαντες των παθών, τη ραθυμία, τη λύθη και την άγνοια. Με την ενεργό χάρη, όταν με την ενεργό χάρη επιδιωχθεί να εγκατασταθεί στην καρδιά και να διαφυλαχθεί επιμελώς η αρμονική συνύπαρξη της αληθινής γνώσης, της μνήμης του Λόγου του Θεού και της αγαθής προθυμίας, τότε εξαφανίζεται από αυτή κάθε ίχνος λησμοσύνης και άγνοιας και ραθυμίας. Και γίνεται ο άνθρωπος όλος προθυμία, όλος φωτιά, όλος έφεση, όλος κίνηση θερμή, αγαπητική προς τον Θεό. Τρία είναι τα πάθη που κατακυριεύουν την ψυχή, να μας πει πάλι ο Άγιος Μάρκος. Οι τρεις δυνατοί γίγαντες, πάνω στους οποίους στηρίζεται όλη η εχθρική δύναμη του διαβόλου. Αυτοί όταν πέσουν κάτω και νεκρωθούν, εύκολα θα εξασθενήσουν όλη τη δύναμη των πονηρών πνευμάτων. Και αυτοί οι τρεις γίγαντες, είδε τους αναφέραμε, η άγνοια, η μητέρα όλων των κακών, η λησμοσύνη, τον αξεχνάω τον Θεό, αδελφοί, βοηθός και συνεργάτες της άγνοιας και η ραθυμία στα πνευματικά, η οποία υφαίνει το σκοτεινό και μαύρο σύννεφο για ένδυμα και σκέπασμα της ψυχής και η οποία στηρίζει και δυναμώνει τις άλλες δύο και τους δίνει ύπαρξη και φυτεύει στην αμελέστατη ψυχή την κακία και την στερεώνει. Υπέθεσε, λέει πάλι ο Άγιος, πως είναι 12 όλα τα πάθη. Αν ένα από αυτά αγαπήσεις με το θέλημά σου, αυτό είναι ικανό να αναπληρώσει και τα άλλα 11. Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό που μας επισημαίνει ο Άγιος. Πρέπει ο άνθρωπος να αγωνιστεί εναντίον όλων των παθών. Δεν πρέπει να αφήσει κανένα πάθος απολέμητο. Δεν είναι αρκετό κανείς να χαλιναγωγήσει ένα πάθος ή δύο και να αφήσει ανεξέλεκτα τα άλλα. Πολεμάμε όλα τα πάθη και με τη χάρη του Θεού χαλιναγωγούμε όλα τα πάθη. Ένα πάθος αν μείνει απολέμητο, αχαλιναγώγητο, αυτό καταλαμβάνει τη θέση όλων των άλλων παθών. Και για τον διάβολο είναι αρκετό να μας έχει πιάσει από μία ακρούλα, από ένα νυχάκι. Όπως τον ελέφαντα κανείς δεν είναι ανάγκη να τον δέσει ολόκληρο, δένει την άκρη του ποδιού του και τον έχει δεμένο και ακινητοποιημένο εκεί που θέλει. Έτσι και ο διάβολος του αρκεί να μας έχει δέσει με ένα πάθος. Γι' αυτό βλέπετε, λόγω χάρη στις ανατολικές θρησκείες, ανθρώπους ασκητές, πολύ μεγάλους, σκελετούς, οι οποίοι θα έλεγε κανείς ότι είναι ακόμα και πιο μεγάλοι ασκητές και από τους δικούς μας. Πετσί και κόκαλο. Και λες αυτός μοιάζει σαν Άγιος και όμως είναι άγριος. Γιατί ο διάβολος τον έχει θρέψει με τόσο μεγάλο εγωισμό που είναι βρωμερός και τρισάθλιος. Μπορεί να έχει χαλιναγωγήσει τα σαρκικά πάθη λόγω της μεγάλης άσκησης, αλλά τι τον ωφελεί αυτό? Μάλλον καταστρέφει τον εαυτό του, γιατί ακριβώς δεν πολεμάει τον εγωισμό, την υπερηφάνεια. Αν κανείς δεν πολεμήσει όλα τα πάθη και ένα αφήσει ανεξέλεκτο, αυτό το ένα καταλαμβάνει το χώρο όλων των άλλων παθών. Λέει πάλι ο Άγιος Μάρκος. Θα εξαλείψουμε τα πάθη, πώς δεν θα ξαναπέσουμε στα πάθη, πώς δεν θα ξανακάνουμε τα ίδια λάθη. Γιατί πολλές φορές αγωνιζόμαστε, ξομολογούμαστε, πονάμε, κλαίμε, ζητάμε το έλεος του Θεού, αλλά μετά από λίγο ξανακάνουμε το ίδιο λάθος. Γιατί να συμβαίνει αυτό? Είναι πολύ σημαντικό και αυτό.
να το ξεκαθαρίσουμε. Γιατί συμβαίνει? Συμβαίνει διότι δεν μετανοούμε, δεν στενοχωριόμαστε, δεν λυπούμαστε κατά αναλογία του σφάλματος. Όσο πιο μεγάλο είναι το σφάλμα, τόσο πιο μεγάλη πρέπει να είναι και η μετάνοια, και ο κόπος και τα δάκρυα. Αν ο άνθρωπος, λέει ο Άγιος Μάρκος, δεν στενοχωρηθεί, δεν λυπηθεί κατά αναλογία του σφάλματός του, εύκολα περιπίπτει ξανά στο αυτό σφάλμα. Κάνει ξανά το ίδιο λάθος. Πολλοί πάνε με να εξομολογηθούν σοβαρότατα αμαρτήματα και σχεδόν γελάνε. Μπορεί να βάλουν και το ένα πόδι πάνω στ' άλλο ή να πούνε «Πάτερ, όπως όλος ο κόσμος, έτσι έκανα και εγώ αυτό». Τι το θέλεις τώρα αυτό που λες «όπως όλος ο κόσμος»? Αυτό φανερώνει ότι δίνεις μία δικαιολογία, για να μην πω μία αμνηστία, στον εαυτό σου. Θα πρέπει να λυπηθείς και μάλιστα κατά αναλογία της πτώσης, κατά αναλογία της, του σφάλματος, για να μην ξανακάνεις το ίδιο λάθος. Χωρίς συντριβή της καρδίας, λέει ο Άγιος Μάρκος, είναι τελείως αδύνατο να απαλλαγεί κανείς από την κακία. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Προφήτης και ο Βασιλέας Δαβίδ, «Καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός ουκ εξουδενώσει». Η συντετριμένη καρδία και τεταπεινωμένη είναι αυτή η οποία ελκύει τη χάρη του Θεού, και αυτή η χάρη είναι που μας απαλλάσσει από τα πάθη, που μας καθαρίζει. Γνωρίζουμε τα τρία στάδια της πνευματικής ζωής: κάθαρσης, φωτισμός, θέωση. Και τα τρία στάδια γίνονται, επιτυχάνονται, τα περνάει ο άνθρωπος με την δική του βούληση βεβαίως και τον αγώνα του, αλλά και με τη χάρη του Θεού, συνεργαζόμενος με τη Θεία Χάρη. Και η Θεία Χάρη είναι τελικά που καθαρίζει τον άνθρωπο, φωτίζει τον άνθρωπο και θεώνει τον άνθρωπο. Αλλά πώς έρχεται η χάρη? Όταν ο άνθρωπος ταπεινωθεί, όταν συντριβεί, όταν η καρδιά του συναισθανθεί πόσο βρώμικη είναι, πόσο λύπησε τον Κύριο, οπότε σπάσει κατά το κοινό λεγόμενο. Και μια καρδία συντριμμένη και τεταπεινωμένη, αυτή δεν θα εξουδενεθεί από τον Κύριο, δεν θα απορριφθεί. Γίνεται αγαπητή μετά στον Κύριο μια τέτοια καρδιά. Γι' αυτό βλέπουμε οι Άγιοι να κλαίνε συνεχώς, να κάνουν αυλάκια τα μάτια τους από τα δάκρυα, η περιοχή κάτω από τα μάτια. Αυλάκια από τα συνεχή δάκρυα. Αυτή η συντετριμένη καρδιά ελκύει τη χάρη του Θεού. Και τι συντρίβει την καρδιά? Κοιτάξτε πόσο ωραίος είναι ο Άγιος Μάρκος, πόσο συνοπτικός και πόσο πολλά μας λέει με λίγα λόγια. Την καρδιά τη συντρίβει, λέει, και θα κλείσουμε με αυτό, γιατί βλέπουμε συμπληρώθηκε η ώρα σχεδόν, την συντρίβει η τριμερής εγκράτεια. Η εγκράτεια που έχει τρία μέρη. Η εγκράτεια του ύπνου, της τροφής και της σωματικής άνεσης. Δεν είναι αρκετό να νηστεύει κανείς, θα πρέπει να έχει και εγκράτεια στον ύπνο. Γιατί και ο ύπνος είναι σαν το φαγητό. Όσο πιο πολύ κανείς τρώει, τόσο πιο πολύ μαλθακός γίνεται και αρρωσταίνει. Το ίδιο και όταν κοιμάται πολύ. Και ο πολύς ύπνος είναι πάλι πάθος, είναι αρρώστια, όπως είναι η παχυσαρκία. Έτσι είναι και η πολυυπνία. Και επίσης εγκράτεια στη σωματική άνεση. Να μην αγαπάς τη σωματική άνεση. Γι' αυτό οι Άγιοι βλέπετε, κοιμούνται σε σανίδες, για να ασκείται το σώμα, να μην έχει άνεση στον ύπνο. Βάζουν για προσκέφαλο ένα κούτσουρο, ας πούμε, μια πέτρα. Δεν έχουν μαλακά ενδύματα, έτσι απαλά, αλλά τραχιά ενδύματα. Ας πούμε φανέλες μάλινες, οι οποίες όταν τις φοράει κανείς κατάσαρκα, τσιμπάνε τη σάρκα. Δεν αγαπούσαν την σωματική άνεση.
Γιατί ήξεραν ότι η εγκράτεια στη σωματική άνεση βοηθάει πάρα πολύ στο να χαλιναγωγηθούν τα πάθη. Μαζί με την εγκράτεια του ύπνου και της τροφής. Αυτά τα τρία συντρίβουν την καρδιά. Λέγει ένα πολύ ωραίο ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, ότι όταν ο άνθρωπος νηστεύει και μάλιστα διψάει, γιατί η εγκράτεια δεν είναι μόνο στο φαγητό, είναι και στο νερό. Αυτή η εγκράτεια στο νερό και στον ύπνο θλίβει, λέει, την καρδιά. Και όταν θλιβεί η καρδιά, εκπηδούν δάκρυα. Και έρχεται ο άνθρωπος σε κατάσταση κατανήξεως. Βεβαίως πρέπει να υπάρχει σε όλα αυτά ένα μέτρο, να μην πέσουν στην υπερβολή. Γι' αυτό το τόνισα και το ξανατονίζω, θα πρέπει όλα να γίνονται τα της άσκησης με ευλογία του πνευματικού, του διακριτικού πνευματικού, για να μην πέσουμε στην υπερβολή. Όπως έπεσαν πολλοί αδιάκριτοι ασκητέ και κατέστρεψαν το σώμα χωρίς να ωφεληθεί η ψυχή. Η άσκηση χωρίς υπακοή καλλιεργεί την υπερηφάνεια στον άνθρωπο. Χρειάζεται να υπάρχει η ευλογία από το πνευματικό για να κάνουμε την όποια άσκηση, η οποία τότε γίνεται με πνεύμα ταπεινό και δεν τρέφει την υπερηφάνεια στον άνθρωπο. Αλλιώς ο άνθρωπος που ασκείται χωρίς ευλογία από το πνευματικό του, τρέφει μέσα του την ιδέα ότι είναι κάποιον τι, ότι είναι κάτι σπουδαίο. Δεν είναι σαν τους άλλους που δεν κάνουν τόσο μεγάλη άσκηση και βεβαίως αυτό τον καταστρέφει επειδή ακριβώς υπερηφανεύεται. Η τριμερή εγκράτεια λοιπόν συντρίβει την καρδιά. Όταν συντριβεί η καρδιά ελκύεται η χάρη του Θεού και η χάρη του Θεού είναι που θεραπεύει τον άνθρωπο και τον απαλλάσσει από τα πάθη. Κατά το μέτρο που μισούμε τα πάθη μας, θα μας πει πάλι ο Άγιος Μάρκος ο ασκητής, φωτιζόμαστε. Δεν είναι αρκετό δηλαδή να τα χαλιναγωγήσεις τα πάθη, να τα αναστείλεις. Αλλά θα πρέπει να φτάσεις και να τα μισήσεις. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πολλές φορές αγωνιζόμαστε να κόψουμε ένα πάθος και λέμε θέλω να το κόψω, προσπαθώ, αλλά δεν κόβεται. Θέλεις πράγματι να το κόψεις. Το έχεις αναρωτηθεί. Μήπως δεν θέλεις το βάθος να το κόψεις. Μήπως υπάρχει μια κρυφή αγάπη για αυτό το πάθος. Μια κρυφή, θα έλεγα, νοσταλγία. Μέσα σου στο βάθος της καρδιάς σου μήπως το θέλεις ακόμα, έστω και λίγο. Δεν το έχεις μισήσει τελείως. Γι' αυτό και δεν κόβεται. Μάλλον αυτό συμβαίνει. Στο μέτρο που μισούμε τα πάθη, φωτιζόμαστε και κατά το μέτρο που αγαπάμε τα πάθη μας, σκοτιζόμαστε. Όσο κανείς είναι σε νεαρά ηλικία, τόσο πιο εύκολα κόβει τα πάθη του. Μισεί τα πάθη του. Όσο προχωράει η ηλικία, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, ο άνθρωπος αρχίζει να αγαπάει τα πάθη του και δύσκολα τα κόβει. Μάλιστα έλεγε μετά την ηλικία των 30 ετών, ο άνθρωπος αρχίζει και αγαπάει τα πάθη του, που είναι φοβερό πλέον αυτό. Και όσο τα αγαπάς, τόσο σκοτίζεσαι. Βεβαίως, πάντα η χάρη του Θεού, εάν ο άνθρωπος συνεργαστεί μαζί της, καθαρίζει τον άνθρωπο με τη μετάνοια και την συντρετηρμένη καρδία που είπαμε, η οποία έρχεται με την τριμερή εγκράτεια, σύμφωνα με τον Άγιο Μάρκο. Η νύψη λοιπόν, η αδιάλυτη προσευχή, η τριμερή εγκράτεια, αυτά όλα βοηθούν πάρα πολύ στο να θεραπευτεί ο άνθρωπος από τα πάθη, να πολεμήσει τους τρεις μεγάλους γίγαντες των παθών, τη ραθυμία, τη λύθη και την άγνοια και να καθαριστεί και να γίνει έτσι ένας σύτος, ένας καρπός που θα προσφερθεί στον Θεό και θα είναι ευάρεστος στον Θεό, όπως προσφέρθηκε ο Άγιος αυτός Ιγνάτιος. Και λέει θέλω να είμαι σύτος καθαρός που θα αλεστώ από τα δόντια των λιονταριών. Και έκανε πάρα πολλά χιλιόμετρα για να φτάσει στη Ρώμη και να μαρτυρήσει από τον πόθο που είχε για τον Χριστό. Βλέπουμε ένα τέλειο θεραπευμένο άνθρωπο στο πρόσωπο αυτού του Αγίου. Μακάρι και εμείς να έχουμε αυτό τον πόθο που πηγάζει, όπως είπαμε βεβαίως, από την όλη πνευματική εργασία που θα κάνουμε
και τη συνεργασία που θα έχουμε με τη χάρη του Θεού, η οποία προσφέρεται πλουσιότατα μέσα στην Αγία μας Ορθόδοξη Εκκλησία. Ή ακόμα πιο σωστά, μας έχει προσφερθεί ήδη με το Άγιο Βάστημα και το Άγιο Χρίσμα και συνεχίζει να μας προσφέρεται με τα υπόλοιπα Άγια Μυστήρια και κατ' εξοχήν με την Ιερά Εξομολόγηση, τη Μετάνοια και τη Θεία Ευχαριστία. Συνεργαζόμενος ο άνθρωπος με αυτή τη χάρη και κάνοντας και αυτόν τον αγώνα που θίξαμε σήμερα, έτσι, κάποιες πλευρές του κατά των παθών, τότε θεραπεύεται και φωτίζεται και σώζεται. Αυτά θέλω να πω στην αγάπη σας σήμερα και αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι, νομίζω έχουμε λίγο χρόνο. Συγγνώμη αν σας κούρασα. Ο Κύριος, είστε καλά. Άλλο ναι, βεβαίως όχι ποτέ εναντίον του προσώπου του αιρετικού. Αυτό πρέπει να προσέξουμε, να μην υπάρχει εμπάθεια και θυμός και κίνηση επιθετική εναντίον του προσώπου. Ο θυμός θα κατευθυνθεί εναντίον της αίρεσης, όχι εναντίον του αιρετικού. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Βλέπουμε ένα παράδειγμα, τον Άγιο Πρωτομάρτυρα Στέφανο, ο οποίος τους τα είπε, τους τα έψαλε και πάρα πολύ έντονα εκεί στο δικαστήριο και αυτοί έβριχαν τους οδόντας, λέει, έτσι, σφίγγαν τα δόντια τους και είχαν μανιάσει στην κυριολεξία και ήθελαν, θα λέγαμε, να τον σκίσουν επί τόπου, αν ήταν δυνατόν. Βεβαίως μετά τον ηθοβόλησαν. Και εκεί φάνηκε το μεγαλείο της ψυχής του, που γονατιστός και δεχόμενος τους λίθους, παρακαλούσε τον Θεό και έλεγε «Κύριε, μη στήσεις αυτής την αμαρτία ταύτην». Δηλαδή, μη τους λογαριάσεις αυτή την αμαρτία, που δείχνει έναν ύψιστο βαθμό αγάπης για αυτούς που τον λιθοβολούσαν. Δηλαδή, για τη συγκεκριμένη αμαρτία, αυτοί οι άνθρωποι δεν θα δώσουν λόγο στον Θεό, γιατί πιστεύουμε βεβαίως ότι ο Θεός εισάκουσε την προσευχή του. Και γιατί αυτή τη συγκεκριμένη αμαρτία του λιθοβολισμού, στην οποία μάλιστα συμμετείχε και ο Σαύλος, ο μετέπειτα Απόστολος Παύλος, με τον τρόπο του φύλαγε τα ρούχα, έτσι ώστε αυτοί που λιθοβολούσαν να είναι πιο ευκίνητοι και πιο άνετοι στο μακάβριο έργο τους. Λοιπόν, για αυτή τη συγκεκριμένη αμαρτία ζήτησε ο Άγιος να απαλλαχτούν. Βλέπουμε το μέγεθος της αγάπης και της ανοχής και της μακροθυμίας.
Ενώ ένας εμπαθής άνθρωπος θα έλεγε, Θεέ μου, όπως με χτυπάνε τώρα, έτσι να χτυπηθούν και αυτοί και κατάρες και λοιπά τα γνωστά. Έτσι και κάψτος και παιδαγώγησέ τους. Κάθε άλλο. Βλέπετε, παρακαλεί όπως και ο Χριστός μας. Επάνω από το Σταυρό, ακριβώς το ίδιο. Ε. Είπε στον ενουρανής πατέρα του, άφεσε αυτής ουγαρίδας η τυπιούση. Μιμείτε το Χριστό. Αυτός είναι ο σωστός τρόπος αντιμετώπισης του αιρετικού. Κινούμαστε με θυμό εναντίον της αίρεσης, εναντίον της πλάνης, εναντίον του ψεύδους που είναι η αίρεση. Γιατί αυτό καταστρέφει ψυχές. Και οφείλουμε να θυμώσουμε εναντίον της αίρεσης και του ψεύδους. Και να το πολεμήσουμε. Όλοι οι Άγιοι, βλέπετε, ήταν μαχητές μεγάλοι των αιρέσεων. Πολύ μεγάλους αγώνες κάνανε εναντίον των αιρετικών. Όλοι οι Άγιοι Πατέρες. Και βεβαίως, απ' την άλλη πλευρά, είχαν μεγάλη αγάπη για τους αιρετικούς. Και έκαναν το παν για να τους επαναφέρουν στην Ορθοδοξία. Βλέπουμε, για παράδειγμα, ο Μέγας Βασίλειος, και τι δεν έκανε για να φέρει στην Ορθοδοξία τις διάφορες ομάδες των αιρετικών, των αριανών κλπ. Προκειμένου να σωθούν οι δυνατόν όλοι. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό. Χρησιμοποιούμε το θυμό εναντίον του ψεύδους, της αίρεσης, αλλά όχι του προσώπου, του αιρετικού. Τον αιρετικό πάντα τον αγαπάμε. Ως Θεός. Βεβαιότατα, πολύ ωραία όλα αυτά και όντως προσκυνείται αυτή η ψευτοθεά, η υγεία, και πίσω από αυτή την ψευτοθεά βέβαια είναι το κορυφαίο πάθος που μας αποκάλυψαν οι Άγιοι Πατέρες που λέγεται φιλαυτία και το αναφέραμε ως άλογη αγάπη στο σώμα. Το σώμα δεν πρέπει να καταστραφεί, έτσι δεν είναι κακό, αλλά δεν πρέπει και να λατρευτεί και να αγαπηθεί άλογα, χωρίς λογική, χωρίς λόγο. Θα πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε ως έναν υπηρέτη της ψυχής, η οποία εκφράζει τη μετάνοιά της μέσω του σώματος. Αλλά σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να προσκυνηθεί και να λατρευτεί ως θεότητα, και να επιδιωχθεί με κάθε τρόπο
η σωματική υγεία ως το υπέρτατο αγαθό, όπως ελέγχθη από κάποιους, που είναι τελείως εσφαλμένο. Υπέρτατο αγαθό είναι ο Θεός. Και κατεξοχήν αγαθό, και θα λέγαμε το μόνο αληθινό αγαθό και κυρίως αγαθό, είναι ο Θεός. Και ό,τι συνδέεται με το Θεό, δηλαδή η αρετή, οι θείες ενέργειες, οι ιδιότητες του Θεού, αυτά είναι τα κατεξοχήν αγαθά. Η ταπείνωση, η αγάπη, όλα αυτά που λέμε αρετές, τα οποία είναι ιδιότητες του Θεού, άκτιστες ενέργειες του Θεού. Αυτά είναι τα κατεξοχήν αγαθά. Και από την άλλη, κακό είναι μόνο η αμαρτία, το οποίο βεβαίως δεν το έφτιαξε ο Θεός, αλλά ο άνθρωπος το κατεργάζεται αυτό λόγω της κακής χρήσης της ελευθερίας του, του αυτεξουσίου του. Όλα τα άλλα, μας λένε οι Άγιοι Πατέρες, δεν είναι ούτε αγαθά ούτε κακά. Είναι διάμεσα. Ο πλούτος, η φτώχεια, η υγεία, που όπως πολύ σωστά είπατε λατρεύεται σήμερα, ως το υπέρτατο αγαθό σχεδόν, από τις περισσότερους, η ασθένεια ακόμα, η ευημερία, η ευμάρεια ή το αντίστροφο, η δυστυχία, ας πούμε, η παινία κλπ. Όλα αυτά είναι διάμεσα και ανάλογα πώς θα τα χρησιμοποιήσει ο άνθρωπος, γίνονται ή καλά ή κακά. Αν κανείς, ας πούμε, έχει υγεία και αμαρτάνει, η υγεία του δεν είναι αγαθό για αυτόν, είναι κακό, γιατί συμβάλλει στην αμαρτία. Η ασθένεια, όταν εμποδίζει τον άνθρωπο από την αμαρτία, δεν είναι κακό, είναι καλό, γιατί τον βοηθάει να μην αμαρτάνει, να μην πέφτει στην κυριαρχία των παθών και του διαβόλου. Όλα αυτά λοιπόν είναι ενδιάμεσα και χαρακτηρίζονται ως αγαθά ή κακά ανάλογα με το αν τα χρησιμοποιεί ο άνθρωπος για να ανέβει και να πλησιάσει και να ενωθεί με το Θεό ή για να απομακρυνθεί από το Θεό. Οπότε γίνονται κακά. Ένας φτωχός για παράδειγμα μπορεί πολύ πιο εύκολα να ανέβει στον Θεό από ένα πλούσιο. Σήμερα κατεξοχήν θεωρείται αγαθό ο πλούτος. Και όμως ο πλούτος μπορεί να γίνει μέγιστο εμπόδιο στη σωτηρία, όπως το είπε ο ίδιος ο Κύριος. Ουέ, λέει, αλίμονο της πλουσίης. Και πολύ δύσκολα θα σωθεί ένας πλούσιος. Ευκολότερα περνάει μέσα από το τρύπημα μιας βελόνας μια καμήλα ή κατά άλλη ερμηνεία ένα πολύ χοντρό σκοινί, σαν και αυτό που το λέμε παλαμάρι που δίνουν τα καράβια, παρά ένας πλούσιος στη Βασιλεία του Θεού. Δεν είναι αδύνατο βεβαίως, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Επομένως καταλαβαίνουμε ότι αυτό που ο πολλής ο κόσμος θεωρεί ως αγαθό, δεν είναι αγαθό πολλές φορές. Γιατί δεν το χρησιμοποιούν σωστά αυτοί που το έχουν. Βλέπουμε σήμερα αυτό που βιώνουμε, όπως το είπατε και εσείς, πολύ καλά, έτσι είναι μία παράνοια, είναι μία λατρεία, ειδωλολατρεία, νέο ειδωλολατρεία της υγείας, λατρεία του σώματος, η οποία ξεκινάει από πού, από τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν τον παγκόσμιο πλούτο, έτσι, οι γνωστοί, σιωνιστές, καμπαλιστές κλπ. Που θέλουν να επιτύχουν την νέα τάξη πραγμάτων και την παγκόσμια κυριαρχία. Δεν έχουμε τίποτα με τους ανθρώπους ως πρόσωπα, το που γραμμίζω αυτό, ούτε με τους Εβραίους, έτσι, τη συγκεκριμένη φυλή. Τους αγαπάμε όλους, και τους σιωνιστές και τους καμπαλιστές, όλους τους αγαπάμε, αλλά δεν αγαπάμε τα σχέδιά τους, αυτά που έχουν ως στόχο τους, έτσι, την παγκόσμια κυριαρχία με πρωτεύουσα τη Σιών. Αυτό είναι το σχέδιο των σιωνιστών, εξού και το όνομά τους, να πραγματοποιήσουν αυτό το αρχαίο τους όνειρο της παγκόσμιας κυριαρχίας με μια πρωτεύουσα παγκόσμια, την Ιερουσαλήμ, τη Σιών. Και έχοντας συγκεντρώσει τον παγκόσμιο πλούτο, χρησιμοποιούν τώρα αυτό το πλούτο και την κυριαρχία που έχουν στις διάφορες κυβερνήσεις, σχεδόν σε όλες τις κυβερνήσεις κυριαρχούν πλέον αυτοί,
έτσι ώστε να υποδουλώσουν τους ανθρώπους και να τους κατευθύνουν σε μια παγκόσμια, ας πούμε, υποδούλωση. Όπως το είπατε, μέσα από το εμβόλιο και όλα αυτά που προσπαθούν να επιτύχουν και να μας περάσουν το λεγόμενο χάραγμα μέσα στο ανθρώπινο γονιδιακό υλικό και έτσι να ελέγξουν την ανθρωπότητα. Όλα αυτά λοιπόν υπάρχουν, είναι αληθινά όπως τα είπατε και από πίσω βεβαίως κρύβεται το κορυφαίο πάθος, ξαναλέω, της φιλαυτίας που έχει τους τρεις κλάδους και ευχαριστώ που μου δίνει την αφορμή να το ξεδιαλύνουμε, να το τονίσουμε, να το παρουσιάσουμε αυτό. Τους τρεις μεγάλους κλάδους των παθών που είναι η φιλιδονία, η φιλαργυρία και η φιλοδοξία. Τα τρία αυτά ξεκινούν από το κορυφαίο πάθος της φιλαυτίας, της άλογης αγάπης στο σώμα, της λατρείας της υγείας. Γιατί η φιλαυτία κατεξοχήν αυτό είναι, να τρέμω μήπως χάσω την υγεία μου, μήπως κουραστώ, μήπως αρρωστήσω, μήπως πονέσω. Αυτό δυστυχώς είναι το κορυφαίο πάθος που έχει ο άνθρωπος και ο σημερινός άνθρωπος κατεξοχήν έχει αυτό το πάθος. Γι' αυτό και βλέπετε πόσο εύκολα όλοι υποτάσσονται ή σχεδόν όλοι σε αυτά τα μέτρα τα οποία είναι δικτακτορικά στον υπέρτατο βαθμό. Καταλύεται το Σύνταγμα, καταλύονται οι ατομικές ελευθερίες και όμως όλοι υποτάσσονται ή σχεδόν όλοι γιατί ακριβώς υπάρχει το υπόβαθρο που είναι η φιλαυτία. Η Ορθοδοξία είναι ο μόνος εχθρός όλων αυτών και γι' αυτό την πολεμάνε πάρα πολύ, διότι ακριβώς απαλλάσσει τον άνθρωπο από τη φιλαυτία και στη θέση της φιλαυτίας μπαίνει η φιλοθεία και η φιλανθρωπία. Και ο θεραπευμένος άνθρωπος πλέον δεν νοιάζεται για το τομάρι του, να το πούμε έτσι λαϊκά, αλλά νοιάζεται για τη δόξα του Θεού και για τον αδελφό του. Και θυσιάζεται για τον αδελφό του. Γι' αυτό και βλέπουμε ανά τους αιώνες τους χριστιανούς, σε καιρό πραγματικής επιδημίας και φωνικότατης επιδημίας, όπου και αν συνέβαινε αυτή, να πρωτοστατούν στην περίθαλψη των ασθενών και με κίνδυνο της ζωής τους και χωρίς να λογαριάζουν αν θα κολλήσουν και αν θα πεθάνουν. Και πολλοί όντως πέθαιναν. Ενώ οι ειδωλολάτρες που κατεξοχήν είχαν το πάθος της φιλαυτίας, όντως αθεράπευτοι, τι κάνανε, βγάζανε τους αρρώστους τους, τους συγγενείς τους, τη μάνα τους, τον πατέρα τους, το παιδί τους, όπως ήταν με το κρεβάτι στο δρόμο και τους παρατούσαν για να μην κολλήσουν. Και πήγαιναν οι άγνωστοι, οι χριστιανοί και τους περιέθαλπταν. Και πολλοί από αυτούς κολλούσαν και πέθαιναν. Αλλά δεν φοβόντουσαν να πεθάνουν. Σήμερα μας έχει πιάσει φοβία απέναντι στο θάνατο, γιατί ακριβώς δεν έχουμε νικήσει τον θάνατο. Ας λέμε ότι Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θάνατο, θάνατο πατή σας. Εμείς δεν το έχουμε ζήσει αυτό. Άρα δεν είμαστε χριστιανοί πραγματικοί. Ένας που φοβάται το θάνατο, δεν έχει ξεπεράσει αυτή τη φοβία του θανάτου, δεν λογίζεται πραγματικός χριστιανός. Είναι ακόμα δούλος της φιλαυτίας, της σάρκας και της άλογης αγάπης στο σώμα. Της επιθυμίας για τη σωματική υγεία και ευεξία, θα πει κανείς είναι κακό. Αυτό δεν είναι κακό, αλλά δεν πρέπει να γίνει το κυρίαρχο και το πρώτο μέλημα. Το πρώτο μέλημα είναι η πορεία προς τη θέωση, είναι η κάθαρση, είναι ο φωτισμός, είναι η ομίση με τον Θεό. Όπως ο Χριστός θυσιάστηκε για χάρη όλου του κόσμου, έτσι και ο χριστιανός δεν διστάζει, αν χρειαστεί, να θυσιαστεί για χάρη όλου του κόσμου. Και σε καμιά περίπτωση δεν θα απομονωθεί, δεν θα δείξει μια αντικοινωνική στάση. Όπως είναι η μάσκα, όπως είναι το προσωπείο, όπως είναι η απομόνωση, όπως είναι οι αποστάσεις, όλα αυτά τα λεγόμενα μέτρα που δείχνουν τι, ότι δεν σε θέλω σε τελευταία ανάλυση, δεν θέλω να κοινωνήσω μαζί σου, θέλω να είμαι μόνος μου στο καβούκι μου για να διαφυλάξω το σαρκείο μου και δεν με νοιάζει για κανέναν άλλον. Είναι η καλλιέργεια
της μοναξιάς που είναι η πρόγευση της κολάσεως. Λέει ο Αμπάς Μακάριος, κάποτε περπατούσε στην έρημο και βρήκε ένα κρανίο και το σκούντιξε με το ραβδί του μες στην άμμο και ρώτησε «Εσύ τι ήσουν, α?» με την εξουσία που είχε από το Θεό και πήρε απάντηση, μίλησε το κρανίο και είπε «Εγώ ήμουν ιερέας των ειδώλων και πού είσαι τώρα?» «Τώρα λέει είμαστε στην κόλαση και πώς περνάτε εκεί?» «Είμαστε σε άθλια κατάσταση, δεμένοι πλάτη με πλάτη. Δεν βλέπουμε ο ένας το πρόσωπο του άλλου. Βλέπετε, η μοναξιά. Δεν υπάρχει κοινωνία. Αυτό μας περνάνε σήμερα, την ακοινωνισία, την απομόνωση. Στα δύο μέτρα και με μάσκες και με διπλές μάσκες. Να μην βλέπεις το πρόσωπο του άλλου. Η ακοινωνισία, η πρόγευση της κολάσεως. Και μόνο λέει, αν εσύ προσευχηθείς, έχουμε μια παρηγοριά. Ποια είναι η παρηγοριά? Μπορούμε να γυρίσουμε λίγο, λέει, το πρόσωπό μας και να δούμε το πρόσωπο του άλλου. Μια μικρή κοινωνία μέσα στην κόλαση. Βλέπετε πού οδηγεί η φιλαυτία. Γι' αυτό και ουσιαστικά όλη αυτή η υποδούλωση στη Θεά Υγεία, όπως είπατε, τι είναι παρά μια προετοιμασία για την κόλαση. Ευχαριστώ για την αφορμή. Συγγνώμη και αν με ακρηγόρησα. Μαζί μας. Κάποιος άλλος θέλει κάτι. Το Χριστό μας. Δόξα Θεώ. Εσείς. Λέοντες. Για το πρώτο που είπατε για τη λύπη, είναι θα έλεγα πολύ φυσικό για ένα χριστιανό να λυπάται όταν βλέπει τις εικόνες του Χριστού καλυμμένες. Μπορούμε να το διανοηθούμε, μια εικόνα του Χριστού μας να είναι καλυμμένη ή μη καλυμμένη. Είναι κάτι το αποκρουστικό, το απέσιο θα έλεγα. Και ο κάθε χριστιανός, ο κάθε αδελφός μας, ο κάθε άνθρωπος είναι μικρός Χριστός. Ακόμα και ο αβάφτιστος, δυνάμει, έχει τη δυνατότητα δηλαδή να μπει μέσα στην εκκλησία και να γίνει Χριστό αδελφός. Αλλά και αβάφτιστος όπως είναι, πάλι είναι αδελφός μας, γιατί έχει την ίδια φύση με εμάς και έχει και αυτό την εικόνα του Χριστού. Πόσο λυπηρό λοιπόν είναι αυτό, να βλέπεις τον Χριστό με καλυμμένο πρόσωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ λυπηρό. Είναι ένα αποτρόπαιο θέαμα θα έλεγα. Και εγώ νιώθω αυτή τη λύπη
Και μάλιστα πολύ περισσότερο όταν το βλέπω αυτό να συμβαίνει σε κληρικούς. Εκεί είναι ακόμα πιο τραγικό και ακόμα πιο λυπηρό. Σε ιερείς και σε αρχιερείς. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ λογικό να συμβαίνει αυτό. Και δείχνει ότι υπάρχει μια κατάσταση υγείας μέσα μας. Πώς θα το αντιμετωπίσουμε? Θα κάνουμε προσευχή. Να φωτίσει ο Θεός αυτούς τους ανθρώπους να έρθουν στην κατάσταση της πίστεως. Γιατί αυτοί οι αδελφοί μας είναι ταλέποροι, επηρεασμένοι από όλο αυτό το κήρυγμα των μέσων μαζικής εξαπάτησης. Έχουν δεχτεί τον φόβο, αυτή την τρομολαγνία θα έλεγα, που ασκείται από αυτά τα μέσα, και από ολιγόπιστοι έγιναν σχεδόν άπιστοι. Και φοβάμαι ότι αυτό θα πάει ακόμα πιο πέρα. Ήδη είπα σήμερα σε ένα κήρυγμα που έκανα, είχα δύο περιπτώσεις, μία στη Θεσσαλονίκη σε μία ενορία και μία σε μία εκκλησία της Χαλκιδικής, που ο ιερέας βγήκε με το Άγιο Ποτήριο, εκφωνώντας το μεταφόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε, και ουδής προσήλθε. Και ο ιερέας, ο καημένος, σχεδόν με δάκρυα έλεγε, «Ελάτε έστω και ένας να κοινωνήσετε, ας έχετε φάει και κρέας». Ουδής, κανένας δεν προσήλθε. Αυτό δείχνει κάτι. Τι δείχνει? Ότι οι άνθρωποι πλέον δεχόμενοι την τρομοκρατία, η οποία δυστυχώς ενισχύθηκε με αυτή την εισαγωγή του καρναβαλιού μες στη λατρεία, όπως έλεγε ο μακαριστός ο πατήρ Βασίλειος ο Κασοκαλυβίτης, ότι τα καρναβάλια θα μπουν με νόμο μέσα στη λατρεία, οι μάσκες δηλαδή, τα προσωπία. Οπότε οι ολιγόπιστοι που πάντα υπήρχαν έτσι μέσα στην εκκλησία και οι αμφιβάλλοντες, μην τυχόν και κολλάμε και από τη Θεία Κοινωνία. Αυτοί τώρα πλέον, όταν βλέπουν τους ιερείς και τους αρχιερείς να υιοθετούν τις μάσκες, τα προσωπία, γιατί υπάρχει ο φόβος της μόλυνσης, έτσι λένε, από τον αέρα, δεν ενισχύονται και στην ολιγοπιστία τους απέναντι στη Θεία Κοινωνία. Βεβαιότατα. Γιατί μέσα τους εμπεδώνεται η ιδέα ότι ο ναός και τα τελούμενα εν αυτό είναι κάτι το επικίνδυνο. Οπότε φεύγουν τελείως δυστυχώς από τη Θεία Μετάληψη. Και αν ας πούμε δεν προσέξουμε οι ιερείς και οι αρχιερείς, έτσι τι θα συμβεί? Δυστυχώς θα έχουμε μία τελεία απομάκρυση όλων αυτών των μασκοφόρων, αρχικά από τη Θεία Μετάληψη, και θα τολμούσα να πω στη συνέχεια και από την Εκκλησία τελείως. Και αυτοί οι ιερείς και οι αρχιερείς που τώρα διώχνουν τους πιστούς, τους λίγους πιστούς που αγωνίζονται να βρουν μια εκκλησία που να μπορούν να μπουν μέσα χωρίς μάσκα, θα μείνουν τελικά μόνοι τους. Και είναι φοβερό αυτό. Δηλαδή χωρίς κανένα πιστό. Γιατί εκεί ακριβώς οδηγεί ο διάβολος. Και αυτό θέλει να πετύχει. Έτσι, την τελεία απομάκρυση των ανθρώπων από την Εκκλησία. Ας παρακαλάμε το Θεό να υπάρξει μετάνοια, να υπάρξει μεταστροφή, έτσι ώστε να έρθουμε στα συγκαλά μας, θα λέγαμε, και να επιστρέψει ο κόσμος στην αληθινή πίστη. Δηλαδή εκείνο που θα έπρεπε να κάνουν οι ιερείς και οι αρχιερείς θα ήταν αυτούς οι οποίοι πιστεύουν δυνατά και λένε εγώ δεν φοβάμαι, θα πάω στην εκκλησία και ο Θεός θα με προστατέψει. Αυτούς να τους προβάλλουν ως πρότυπο και στους ολιγόπιστους και να βοηθήσουν και τους ολιγόπιστους να γίνουν πιστοί, όχι να γίνουν τελείως άπιστοι. Αυτό ως προς το ερώτημά σας το πρώτο για τη λύπη. Τώρα, για το δεύτερο ερώτημα που είπατε, για το σεβασμιότατο, νομίζω για να το λέει θα έχει κάποιες πληροφορίες από πνευματικά πρόσωπα. Αλλά νομίζω, έτσι, αν μπορώ να πω και εγώ μια δική μου προσωπική άποψη, είναι ότι ο Θεός
δεν θα αφήσει για πολύ αυτό το ψέμα και αυτή την απάτη. Και ο λαός μας του λέει ότι το ψέμα έχει κοντά ποδάρια. Έτσι δεν θα πάει για πολύ όλο αυτό το ψέμα, το οποίο έχει σπαρεί στην ανθρωπότητα και ταλαιπωρεί τους ανθρώπους. Και αν υπάρξει μετάνοια αληθινή, έτσι θα περάσουμε και αυτή τη δοκιμασία και θα έχουμε πνευματικά κέρδη μεγάλα. Γι' αυτό άλλωστε και ο Χριστός μας άφησε αυτό τον πειρασμό, έτσι ώστε να ωφεληθούμε πνευματικά. Οπότε νομίζω και από τις πληροφορίες που έχουμε από τους Αγίους, έτσι, και από τον Σεβαστό Μόρφο, ότι έχει δίκιο. Και σύντομα θα φύγει ο Υιός, αλλά το θέμα είναι τι θα γίνει μετά. Εμείς άραγε θα μετανοήσουμε πραγματικά, μετανοήσαμε πραγματικά, ωφεληθήκαμε ή μήπως γίναμε πιο άπιστοι, γίναμε ακόμα πιο φύλαυτοι. Εκεί είναι το πρόβλημα. Αν δεν μετανοήσουμε θα έρθουν άλλα χειρότερα, όπως πάλι μας λένε οι Άγιοι Πατέρες. Μέχρι ότου πραγματικά να μετανοήσουμε και να έρθουμε στα συγκαλά μας, έτσι να το πούμε λίγο λαϊκά. Κάτι άλλο. Το Χριστό μας. Η καλύτερη αντιμετώπιση είναι η εξάλειψη, έτσι, πετάξτε την τηλεόραση. Γιατί πλέον έχει γίνει όργανο της νέας τάξης πραγμάτων, έτσι, των παγκοσμιοποιητών. Όλα τα ΜΜΕ, έτσι, παγκοσμίως, ανήκουν σε κάποιες πολυεθνικές που είναι, από ό,τι είχα διαβάσει, λιγότερες από 10. Έτσι, και όλες ελέγχονται από τους σιωνιστές που είπαν προηγουμένως. Οπότε όλες ως μία συγχορδία λένε το ίδιο πράγμα. Υπηρετούν αυτά τα σχέδια και σπείρουν στην ανθρωπότητα τη διαφθορά. Και όλα αυτά τα σχέδια των σιωνιστών προωθούν. Να σας πω ένα παράδειγμα. Δεν σας κάνει εντύπωση πως όλα τα ΜΜΕ είναι υπέρ της ομοφιλοφιλίας. Γιατί αυτό? Διότι, όπως μας αποκάλυψε ο ιστορικός ο Διόδωρος Ράμος, είναι θρησκευτική πίστη των καμπαλιστών, έτσι, των σιωνιστών, καμπαλιστών, ότι ο φυσιολογικός άνθρωπος είναι ο ερμαφρόδιτος. Δηλαδή αυτός που είναι ταυτόχρονα και άντρας και γυναίκα. Και αυτός ο άνθρωπος, σύμφωνα με τις δικές τους αντιλήψεις, δεν το λένε βεβαίως, δεν τολμούν να το πούνε ότι είναι θρησκευτική τους αντίληψη, σύμφωνα πάλι με τη θεωρία τους, τη θρησκευτική τους πίστη, έχει πέσει και έχει γίνει άνδρας και γυναίκα. Δηλαδή τώρα
εμείς που έχουμε το φύλο μας, έτσι είμαστε άντρες, είμαστε γυναίκες, είμαστε σε μια πτωτική κατάσταση. Και θα πρέπει να επανέλθουμε στο φυσιολογικό μας, δηλαδή να γίνουμε πάλι ερμαφρόδιτοι. Έτσι. Γι' αυτό ακριβώς προωθούν την ομοφιλοφιλία και προωθούν και την ανδρική ενδυμασία στις γυναίκες, έτσι, και τη γυναικεία στους άντρες. Το παντελόνι, έτσι, και τη φούστα αντιστοίχως. Θεωρούν ότι αυτό είναι το φυσιολογικό. Γι' αυτό και όλα τα ΜΜΕ, επειδή ακριβώς αυτοί τα ελέγχουν, έτσι προβάλλουν αυτά τα πρότυπα. Τα ομοφιλοφιλικά πρότυπα. Δεν υπάρχει επομένως ελευθερία και ανεξαρτησία σε αυτά τα μέσα. Είναι όλα κατευθυνόμενα και ουσιαστικά κάνουν μια προπαγάνδα αυτής της καμπαλιστικής πίστεως ουσιαστικά. Δεν πρέπει να μας διαφεύγει αυτό, ούτε να κοιμόμαστε με τα τσαρούχια, όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. Για να μπορούμε και να ερμηνεύουμε την πραγματικότητα και να αντιστεκόμαστε σε όλα αυτά τα σχέδια. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Επομένως, η καλύτερη αντιμετώπιση είναι αυτή. Πετάξτε την τηλεόραση. Ναι. Μάλιστα, βέβαια. Σχετίζεται με το θυμό, λέγαμε, και ρωτάει, που λέει, θυμών με λέει μεταμένει της οικογένειάς μας που μιλάσε το Χριστό ή την Παναγία. Τι κάνουμε σε αυτή την κατάσταση, σταματάμε να τους μιλάμε εντελώς? Ναι. Βεβαίως σε αυτό θα βοηθήσει ο διακριτικός πνευματικός. Ο Ιερός Χρυσόστομος μας λέει ότι βεβαίως είναι νόμιμο και να θυμώσουμε, όχι βέβαια με το πρόσωπο, το ξαναλέω αυτό, αλλά με την πράξη. Έτσι, με τη βλασφημία θυμώνουμε. Και κάνουμε ό,τι εξαρτάται από εμάς ώστε να εμποδίσουμε τη βλασφημία. Σε αυτό θα μας βοηθήσει και ο διακριτικός πνευματικός. Τι να κάνουμε ακριβώς? Συμβαίνει πολλές φορές κάποιος να βλασφημεί για να μας πειράξει. Επειδή ξέρει ότι θα ενοχληθούμε, θα πειραχτούμε, το κάνει επίτηδες. Οπότε σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να δείξουμε μια φαινομενική αδιαφορία. Υπάρχει άλλη περίπτωση που θα πρέπει ο άνθρωπος έτσι να αντιδράσει με έναν δυναμικό τρόπο. Γιατί βλασφημείται ό,τι πιο ιερό και άγιο έχει. Εδώ βλέπουμε αν μας βλασφημίσουν τη μητέρα μας, τον πατέρα μας, πώς θα αντιδράσουμε. Πολύ περισσότερο όταν βλασφημείται ο ουράνιος πατέρας και η ουράνια μητέρα μας, η Παναγία. Πάντως, οπωσδήποτε πρέπει να αντισταθούμε, έτσι, με διάκριση και με σύνεση. Για να βοηθήσουμε το πάσχον μέλος, έτσι, της οικογένειας μας, να διορθωθεί. Οπωσδήποτε πρέπει να κάνουμε προσευχή βεβαίως και να αγαπήσουμε αληθινά αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος βλασφημεί. Να αγαπήσουμε την ψυχή του και να καταλάβουμε πόσο βαθιά άρρωστος είναι. Να συναισθανθούμε την κατάστασή του. Έτσι, και αν μπούμε στη θέση του και καταλάβουμε την τραγικότητά του, νομίζω ο Θεός μετά, επειδή ακριβώς θα τον πονέσουμε, θα μας δώσει και τη φώτιση πώς να το μιλήσουμε, τι να το πούμε, έτσι ώστε να ξεπεράσει και αυτός αυτό το φοβερό πάθος. Συνήθως οι άνθρωποι βλασφημούν όχι γιατί το θέλουν, αλλά γιατί υπάρχει μια κακή συνήθεια. Οι περισσότεροι άνθρωποι είναι τέτοιοι. Λίγοι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα λέγαμε εκπεπιθήσεως και απροκάλυπτα και ανέσχυντα επιτίθενται στον Θεό και βλασφημούν τον Θεό. Οι πιο πολλοί παρασύρονται και όταν τους βρεις μετά σε μια κατάλληλη στιγμή σου πούνε ναι, έχεις δίκιο, είναι πάθος, είναι λάθος, θέλω να το κόψω κλπ. Πρέπει να τα έχουμε αυτά υπόψη μας για να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Μπορεί εκείνη τη στιγμή, λέει ο Άγιος Παΐσιος, να μην του πεις κάτι που είναι έξαλλος. Μετά που θα ηρεμήσει όμως να του πεις κάτι. Πρέπει να του πεις. Για να το βοηθήσεις να μην το ξαναπάθει.
Μάλιστα. Το τεστ από επίσημα επιστημονικά χείλη έχει αμφισβητηθεί για την αξιοπιστία του. Δεν είναι ειδικό. Μία γιατρός χαρακτηριστικά το έκανε στον εαυτό της 4 φορές την ίδια ημέρα, ανά 3 ώρες. Τις 2 φορές βγήκε θετικό και 2 φορές αρνητικό. Και ο ίδιος που εφεύρε αυτό το τεστ έχει πει ότι δεν είναι για τον κορονοϊό. Ας μην κοροϊδευόμαστε λοιπόν, έτσι. Δεν μπορείς να βασιστείς αυτό το τεστ. Αυτό μπορούμε να το πούμε από επιστημονική άποψη, καθαρά. Ευχαριστώ μας. Εγώ μια ερώτηση θέλω να κάνω. Όσοι από τους Ιερείς εμβολιάζονται τώρα, θα μπορούν να λειτουργούν με τα Ρασάβα κανονικά? Και κάποιοι χριστιανοί γνωρίζουν ότι κάποιος Ιερείς έχει εμβολιαστεί. Θα πρέπει να πηγαίνουμε στην Εκκλησία σε αυτή που λειτουργεί? Ευχαριστώ. Αυτό είναι ένα θέμα μεγάλο βεβαίως, γιατί όλα τα εμβόλια που κυκλοφορούν σήμερα στην Ελλάδα, όπως αποδείχθηκε από επιστημονικές έρευνες, έχουν τέτοια στοιχεία. Έχουν χρησιμοποιηθεί κυταρικές σειρές από φωνευθέντα εκτρωμένα έμβρια. Και βεβαίως είναι τεράστιο ηθικό θέμα. Ένας που συμμετέχει σε μία έκτρωση, έτσι, εάν είναι λαϊκός, αφορίζεται για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, εφόσον μετανοήσει βεβαίως. Δηλαδή τι κάνει, αποκλείεται από τη Θεία Μετάληψη για ορισμένο χρόνο, όσο θα κρίνει ο πνευματικός. Αντιστοίχως και ένας ιερέας βεβαίως κανονικά, έτσι, υπόκειται στο επιτίμιο του φόνου. Όταν ένας ιερέας πέσει σε φόνο, δεν μπορεί βεβαίως να λειτουργεί μετά. Αυτό μας λένε οι ιεροί κανόνες. Γι' αυτό είναι τεράστιο το ηθικό θέμα που δημιουργείται με τα εμβόλια. Εφόσον υπάρχει αυτή η συμμετοχή, έτσι, στην έκτρωση. Βεβαιότατα, βεβαιότατα, βεβαιότατα. Και βλέπετε πως παραχωρεί ο Θεός να εξωχωρίζει η ήρα από το σιτάρι όλο και πιο πολύ και πιο καθαρά. Γιατί αυτοί που εμβολιάζονται είναι αυτοί που είναι και υπέρ της μάσκας, υπέρ των προσωπείων, υπέρ των μέτρων κλπ. Κλπ. Thank you.
Ναι, μπορείς να χρησιμοποιήσεις ένα τέτοιο ιστό. Δεν είναι κάτι το αποτρόπαιο. Είναι κάτι φοβερό. Ε? Ένα παιδάκι που έχει πεθάνει μάλιστα με τέτοιο βάναυσο τρόπο, θυσιάστηκε ουσιαστικά στον πονηρό, να το παίρνουμε μετά εμείς και να θεμελιώνουμε πάνω στο νεκρό του σώμα την υποτιθέμενη, ας πούμε, επιθυμία μας για υγεία και την ελπίδα μας για υγεία. Εδώ βλέπεις έναν οποιοδήποτε νεκρό, τον σέβεσαι. Και το σώμα του νεκρό το σεβόμαστε. Και είναι μεγάλη ασέβεια να μην φροντίζει κάποιος το σώμα ενός νεκρού. Και αυτό το παιδάκι που έχει θυσιαστεί με τέτοιο βάναυσο τρόπο, που είναι τόσο ανυπεράσπιστο, εμείς λέμε δεν τρέχει τίποτα τώρα, να το χρησιμοποιήσουμε εμείς για να φτιάξουμε κάτι για την υγεία μας. Αντί να κλάψουμε πάνω σε αυτό το νεκρό σώμα. Υπάρχει μετάνοια, βεβαίως υπάρχει. Επιστροφή δεν θα υπάρχει στο χάραγμα, έτσι, το τελικό χάραγμα. Εκεί δεν θα υπάρχει επιστροφή, γιατί δεν θα θέλουν πλέον οι άνθρωποι να μετανοήσουν. Τώρα υπάρχει ακόμα η δυνατότητα. Και αν μετανοήσει κανείς, βεβαίως, μετά θα πάρει το ανάλογο επιτίμιο. Πρέπει να πάρει το ανάλογο επιτίμιο. Μάλιστα. Για το πρώτο να πούμε ότι συνεχώς καθημερινά ακούμε τέτοιες ιστορίες, τέτοια περιστατικά, πολύ λυπηρά, πάρα πολύ λυπηρά. Λίγο απάντησα νομίζω. Να πούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι λογίζονται ως ομολογητές που αντιστέκονται σε όλο αυτό το ψέμα και την απάτη. Και την, να το τολμήσω να το πω τη λέξη, καρναβαλοποίηση της λατρείας. Ή, όπως έλεγε ο μακαριστός ο πατήρ Εφραίμ της Αριζόνας, το να γίνουμε κλόουν. Έτσι και οι ιερείς έλεγε θα γίνετε κλόουν, θα σας αναγκάσουν, θα σας πιέσουν. Και θα φυλάξουν την πίστη, έλεγε ο πατήρ Εφραίμ, κάποιοι ταπεινοί ιερείς, οι αρχιερείς, οι μεγάλοι, θα πάνε, έλεγε, με τον άλλο. Ξέρετε ποιος είναι ο άλλος, έτσι, ο πονηρός, ο Σατανάς. Και θα φυλαχτεί η πίστη από κάποιους ιερείς. Ας αναζητήσουμε αυτούς τους ιερείς. Είναι λίγοι, αλλά υπάρχουν. Ίσως και εκεί που δεν φαντάζεστε κανείς. Ε? Θα κάνουμε λίγο κόπο, αλλά θα τους βρούμε. Λίγος πολύ. Υπάρχουν και στην περιοχή μας θα υπάρχουν. Και αν δεν υπάρχουν κοντά μας, θα κάνουμε και λίγα χιλιόμετρα να τους βρούμε και να πάμε εκεί και να λατρέψουμε το Θεό θεάρεστα. Γιατί ο Θεός το έχει δείξει με πολλά σημεία ότι δεν ευαρεστείται με όλο αυτό που γίνεται. Επομένως, η κυρία αυτή και όλοι οι άνθρωποι που διώκονται να ξέρουν ότι παίρνουν πάρα πολύ χάρη από το Θεό και στεφάνι ομολογητού και μάρτυρος που αντιστέκονται σε όλο αυτό. Και ας κάνουν τον κόπο να αναζητήσουν αυτούς τους καλούς ιερείς που δρούν και σήμερα και λειτουργούν σωστά, κατακομβικά. Οι οποίοι και αυτοί διώκονται και θα διωχθούν. Έτσι έλεγε ο μακαριστός ο πατήρ Βασίλειος, ότι όσοι δεν γίνονται καρναβάλια θα διώκονται. Γιατί θα μπουν με νόμο τα καρναβάλια στην εκκλησία
και όσοι δεν γίνονται καρναβάλια θα διώκονται. Αυτό γίνεται στις μέρες μας. Αλλά μακάρι οι διωγμένοι, ένα και δικαιοσύνη θα μας πει ο Κύριος, έτσι. Είναι μακάρι αυτοί που διώκονται για την αρετή, για την αλήθεια, για τον Χριστό. Γιατί δεν θέλουν να γίνουν κλόουν και καρνάβαλοι. Δεν θέλουν να κάνουν την εκκλησία τσίρκο. Ε? Γιατί αυτό είναι ο κλόουν, έτσι. Δρά μέσα στο τσίρκο. Και δεν θέλουν να κάνουν την εκκλησία καρναβάλι. Απαγορεύεται η αλλίωση της λατρείας. Αυτό που γίνεται τώρα με τα φήματρα είναι αλλίωση της λατρείας. Και σύμφωνα με τους ιερούς κανόνες απαγορεύεται αυτό το πράγμα. Και αυτοί που το κάνουν έχουν τα ανάλογα επιτήμια. Φοβερά επιτήμια. Πολύ περισσότερο να διώχνουμε οι ιερείς και οι αρχιερείς τους ανθρώπους από τον ναό. Και να κλείνουν τον ναό. Ένας αρχιερέας που κλείνει τον ναό και βάζει σε αργία τον κληρικό του, λένε οι ιεροί κανόνες, θα πρέπει ο ίδιος να υπόκειται σε αργία. Απαγορεύεται ο αρχιερέας να κλείνει τον ναό. Βλέπετε πόσο σχιζοφρενικά είναι τα πράγματα. Όλοι αυτοί οι αγαπολόγοι, οι ιερείς και οι αρχιερείς που λέγανε αφήστε τον κόσμο να έρθει όπως είναι και πήγαιναν οι άνθρωποι, οι μη γυμνοί, γυναίκες και λοιπά και άνδρες τα καλοκαίρια όπως να είναι και ασεβούσαν μέσα στο ναό και βεβήλωναν το ναό εις τα μυστήρια, στις βαφτίσεις, στους γάμους, έτσι σχεδόν γυμνοί και γυμνές. Έτσι τώρα αυτοί οι ίδιοι, οι σούπερ αγαπολόγοι και ανεκτικοί δεν ανέχονται έναν πιστό που πηγαίνει στο ναό χωρίς το φήμωτρο. Βλέπετε, πού πήγε όλη αυτή η αγάπη που είχαν και η ανοχή και η ανεκτικότητα. Καλούν και την αστυνομία, στέλνουν εγκάθε τους αστυνομικούς για να γράψουν τους πιστούς που δεν φορούν μάσκες κλπ. Κλπ. Φοβερά πράγματα. Έτσι, αλλά ακριβώς γι' αυτό έγινε η κρίση αυτή και ο πειρασμός αυτός για να πέσουν οι μάσκες κάποιων αγαπολόγων. Για το άλλο που είπατε για το ουκρανικό, έχουμε μια πυροφυτία του μακαριστού πατρός Εφραίμ του Αριζονίτου, η οποία λέγει ότι θα έχουμε αυτό το φαινόμενο των κλόουν μέσα στην εκκλησία. Όσοι θα αντισταθούν και θα αντισταθούν οι απλοί ιερείς θα είναι ομολογητές και ο λαός βεβαίως που θα συμπαρασταθεί σε αυτούς τους υπηρικούς και δεν θα συμμορφωθεί με αυτά τα άνομα μέτρα, τα αντίθετα μέτρα. Αλλά λέει ο πολλής λαός δεν θα ξέρει πού να πάει, θα μπερδευτεί. Γιατί δυστυχώς ο πολλής λαός είναι ακατήχητος. Δεν έχει πνευματικά κριτήρια επειδή είναι ακατήχητος. Και δεν ξέρει ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος. Ακούει τον ένα ιερέα, τον άλλον αρχιερέα να του λέει δεν έχεις αγάπη, γιατί δεν φοράς μάσκα, γιατί. Και δεν καταλαβαίνει ότι ακριβώς αυτός έχει αγάπη που κάνει αυτό που είναι το θέλημα του Θεού. Και όχι αυτό που λέει ο Κέσσαρας, έτσι, που λέει ουσιαστικά ο πονηρός. Να λιώσουμε τη λατρεία προς χάρη της υγείας. Η οποία και αυτή δεν επιτυχάνεται με αυτόν τον τρόπο. Λέει λοιπόν ο μακαριστός πατήρ Εφραίμ ότι αυτό θα κρατήσει λίγο. Ο λαός δηλαδή δεν θα ξέρει πού να πάει και μετά θα έρθει ο πόλεμος. Και μετά τον πόλεμο θα γίνει μια σύνοδος η οποία θα τακτοποιήσει όλα αυτά τα θέματα. Το ουκρανικό κλπ. Όλα αυτά που μας έχουν τόσο πολύ στενοχωρήσει. Θα γίνει μια πραγματικά ορθόδοξη σύνοδος, αλλά μετά τον πόλεμο. Για την οποία έχει πει και ο... Ορίστε.
Ναι, δεν σημαίνει ότι όλοι που πέσανε ήταν αγαπολόγοι, έτσι. Εμείς ευχόμαστε για όλους να έχουν καλή μετάνοια, αυτό λέμε. Και να επαληθεύσουν αυτό το οποίο φανέρωναν, έτσι. Και θέλουμε και τώρα να συνεχίσουν να φανερώνουν όλοι. Και προσευχόμαστε για όλους. Και ευχόμαστε όλοι να επανέλθουν στο σωστό. Είναι λυπηρό βέβαια το φαινόμενο αυτό, να βλέπουμε αρχιερείς on camera να εμβολιάζονται. Και βεβαίως με όλη αυτή τη γνώση που ήρθε για τα εμβόλια. Ναι, πρέπει να απαντήσει ο κάθε σεβασμιότατος, έτσι, αφενός. Και αφετέρου, ο Κύριος μας είπε κάτι. Πώς κρίνουμε τον κάθε άνθρωπο? Δεν τον κρίνουμε από το τι είναι ή τι δηλώνει ότι είναι. Όπως και κάθε δέντρο, δεν το κρίνουμε από το εξωτερικό του. Αλλά από τι το κρίνουμε, από τι καταλαβαίνουμε αν ένα δέντρο είναι υγιές? Από τον καρπό. Έτσι καταλαβαίνουμε και τον κάθε άνθρωπο. Είτε είναι κληρικός, είτε είναι λαϊκός. Από εκεί καταλαβαίνουμε αν ο άνθρωπος είναι του Θεού ή όχι. Από τους καρπούς που έχει, που παράγει, δηλαδή από τα έργα του. Προφανώς ο Θεός δεν θέλει να πέσει ακόμα. Αν θέλει ο Θεός θα πέσει και αυτό, όποτε θέλει. Εμείς πάντως έχουμε δώσει το όνομα Κύριε Ιησούς Χριστός για αυτό το λόγο, για να το φυλάει ο Κύριος. Να είστε καλά. Νομίζω θα βρει χρήματα. Και αν δεν βρει χρήματα, ας πάρει το δρόμο και με τα πόδια ακόμα. Και είναι, αξίζει να κάνουμε κάθε κόπο για να βρούμε εκκλησία, να εκκλησιαστούμε και να κοινωνήσουμε. Έτσι, σωστά. Βλέπετε, οι πρώτοι χριστιανοί, με κίνδυνο της ζωής τους, κάνανε Θεία Λειτουργία, μέσα στις κατακόμβες, μέσα στα έγκατα της γης, ή εξορίζονταν, έφευγαν από τον ένα τόπο στον άλλο, όπως η Αγία Ιουλίτα με το μικρό παιδάκι της, τον Άγιο Κύρικο, έτσι, προκειμένου να βρουν τόπο όπου δεν διώκεται η Εκκλησία για να μπορούν έτσι ακόλυτα να λατρεύουν τον Θεό. Αξίζει κάθε κόπος και κάθε θυσία. Βλέπετε σήμερα τρέμουμε τα πρόστιμα. Δυστυχώς, όχι όλοι ευτυχώς, αλλά οι πλήστοι. Και αν τους ρωτήσετε αυτούς όλους που μασκοφορούν, οι πλήστοι φορούν τη μάσκα όχι για το πιστεύουν, έτσι, αλλά για να μην πληρώσουν το πρόστιμο. Παρεπιπτόντως, να σας πω και αυτή την είδηση, μπορείτε να την ελέγξετε, από τις 27 Ιανουαρίου μου ελέγχθη ότι σύμφωνα με απόφαση ευρωπαϊκή, νομίζω του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, πλέον δεν είναι υποχρεωτική η μάσκα. Και μπορούμε να τη βρούμε, να την επικαλούμαστε αυτή την απόφαση και να τη χρησιμοποιούμε. Δεν είναι υποχρεωτικό το φήμωτο. Λοιπόν, οι πρώτοι χριστιανοί, επανέρχομαι, δεν δίσταζαν να χάσουν την περιουσία τους, να χάσουν όλη την περιουσία τους, όχι 200 ευρώ και 300 πόσο είναι το πρόστιμο, αλλά όλη τους την περιουσία και την έχαναν με χαρά, χωρίς να αρνούνται την πίστη τους, χωρίς να σταματούν να λατρεύουν τον Θεό, χωρίς να σταματούν να λειτουργούνται. Έτσι. Και εμείς λέμε με το φόβο μη μας κλείσουν τις εκκλησίες,
που ποτέ δεν έγινε μέχρι τώρα από το κράτος. Μόνο πρόσφατα έγινε από έναν αρχιερέα, δυστυχώς. Έκλεισε μια εκκλησία στην Κάλυμνο. Λοιπόν, με το φόβο αυτό τρομοκρατούν οι ιερείς τους πιστούς και τους λένε βάλτε τις μάσκες σας, ήρθε η αστυνομία κλπ. Λοιπόν, δεν πρέπει να υπάρχει αυτός ο φόβος. Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι όχι τα χρήματά μας και την περιουσία μας και τη ζωή μας να δώσουμε. Προκειμένου να λατρέψουμε τον Κύριό μας, να εκφράσουμε την αγάπη μας και να κοινωνήσουμε. Ναι, ακούγεστε. Ναι, δεν πρέπει να ρωτάτε την άποψή μου, να ρωτάτε ποιο είναι το σωστό, έτσι. Γιατί στην Εκκλησία, ευχαριστώ που το λέτε έτσι, δεν σας μαλώνω, απλώς να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό. Δεν πρέπει να έχουμε άποψη. Εγώ έχω αυτή την άποψη, ο πατήρ Σάββας την άλλη άποψη. Μου είπε ο πατήρ Σάββας αυτό και τι να κάνω, κάνω υπακοή, αφού είμαι πνευματικό του παιδί. Και τα φορτώνουμε στον πατήρ Σάββα και στον όποιο πατήρ Σάββα. Στην Εκκλησία έχουμε το Λόγο του Θεού, έτσι, και τους Αγίους Πατέρες οι οποίοι ερμηνεύουν το Λόγο του Θεού με τα ιερά τους κείμενα και με τους ιερούς κανόνες. Και αυτό πιστεύουμε. Αν είμαστε σωστοί Ορθόδοξοι Χριστιανοί, αν θέλετε η άποψή μας, δεν είναι άποψη, έτσι, είναι αυτό που πιστεύει η Εκκλησία. Και εκφράζεται η πίστη αυτή με το σύμβολο της πίστεως, το πιστεύω συνοπτικά, και πιο αναλυτικά μέσα από την Αγία Γραφή και ευρύτερα με την Ιερά Παράδοση που είναι η Αγία Γραφή, οι Άγιοι Πατέρες, οι Ιεροί Κανόνες και η Λατρεία. Ό,τι έχουμε μέσα στη Λατρεία. Αυτά όλα που έχουμε. Η Θεία Λειτουργία. Οι Θείες Λειτουργίες. Δεν έχουμε μόνο μία. Έχουμε το Ιερό Χρυσοστόμο, έχουμε το Μεγάλο Βασιλείο, έχουμε το Αγίο Γρηγορίου του Θεολόγου κλπ. Και όλα αυτά τα λειτουργικά και υμνολογικά κείμενα, οι κανόνες των Αγίων, το τυπικό, όλα αυτά που έχουμε, δεν είναι κάτι που μπορούμε να το αλλάζουμε. Είναι και αυτό μέρος της Ιεράς Παράδοσης. Η Ιερά Παράδοση δεν αλλοιώνεται, δεν επιτρέπεται να αλλοιώνεται. Επομένως και η μετάφραση δεν επιτρέπεται. Έχει γίνει εκτενή συζήτηση για αυτό το θέμα στο παρελθόν και η Ιερά Σύνοδος προς τιμή της έχει απαγορεύσει τη μετάφραση και της Θείας Λειτουργίας και των Ιερών Κειμένων και του Ιερού Ευαγγελίου και του Αποστόλου. Έχει απαγορευτεί αυτό. Δυστυχώς κάποιοι Μητροπολίτες, κάποιες Μητροπόλεις κάνουν από μόνοι τους έτσι, παρακοή θα έλεγα στη Σύνοδο και χρησιμοποιούν μεταφράσεις. Και όταν διαβάζουν τον Απόστολο και όταν διαβάζουν το Ευαγγέλιο και όταν κάνουν διάφορες ακολουθίες. Διαβάζουν τις ευχές, τις ιερές ευχές, τις ωραιότατες ευχές που έχουμε στην γλώσσα μας, στην ελληνική γλώσσα, την αρχαία ελληνική, που δεν είναι και τόσο ακατανόητη. Λίγο κανείς να προσέξει, καταλαβαίνει, η ίδια γλώσσα είναι με αυτό που μιλάμε εμείς. Κάνουν αυτή την υπέρβαση έτσι και χρησιμοποιούν μεταφράσεις. Πράγμα παράδεκτο. Δεν πρέπει να μεταφραστούν γιατί. Διότι μπαίνει μέσα, κοιτάξτε, είναι μια μορφή αίρεσης. Ποιας αίρεσης? Είναι η ίδια αίρεση που βάζει και τις μάσκες μέσα στην Εκκλησία. Είναι η αίρεση του νεοβαρλαμισμού. Ο Βαρλαμ δίδασκε ότι ο Θεός προσεγγίζεται με τον ορθό λόγο και με τους συλλογισμούς, με τον Αριστοτέλη και τη λογική του. Και έλεγε ότι ο άνθρωπος με τους συλλογισμούς, με τη λογική, μπορεί να πλησιάσει τον Θεό και να δει τον Θεό.
Και του είπε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, όχι, δεν μπορείς να δεις και να πλησιάσεις και να γνωρίσεις τον Θεό με τη λογική και με τους συλλογισμούς. Αυτό είναι αίρεση, είναι η αίρεση του βαρλαμισμού. Ο νέο βαρλαμισμός είναι αυτό τώρα που λέτε, έτσι, να κατανοούμε, να έχουμε μια γλώσσα έτσι που είναι πολύ κοντά σε αυτό που χρησιμοποιούμε σήμερα το γλωσσικό ιδίωμα έτσι, της νέας ελληνικής. Γιατί αν δεν κατανοούμε με τη λογική μας, με τη σκέψη μας, με τους λογισμούς μας, δεν μπορούμε να γνωρίσουμε τον Θεό. Λάθος. Ο Θεός δεν γνωρίζεται με τη λογική. Ο Θεός γνωρίζεται με την καθαρή καρδιά. Και αυτό είπε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Καθάρισε την καρδιά σου και θα δεις τον Θεό. Βλέπετε οι απλές γιαγιάδες και οι απλοί παππούδες στα χωριά που δεν ξέρουν σχεδόν να διαβάσουν πολύ. Και όμως που λέει τι ωραία που ήταν σήμερα στη λειτουργία. Τι ωραία. Τι κατάλαβες γιαγιά από αυτά που είπε εκεί. Μπορεί να μην καταλαβαίνει ίσως κάποιες λέξεις. Να μην καταλαβαίνει τι σημαίνουν. Όμως ζει τον Θεό. Γιατί έχει καθαρίσει την καρδιά της. Την καρδιά του. Και βλέπει τον Θεό μέσα στην καρδιά του. Έτσι γνωρίζεται ο Θεός. Όχι με τη λογική, αλλά με την καθαρή καρδιά. Επομένως δεν είναι το πρόβλημα για τον νέο που δεν καταλαβαίνει τη γλώσσα. Το πρόβλημα για τον νέο και για τον γέρο και για τον οποιοδήποτε είναι η βρώμικη καρδιά. Αυτό πρέπει να φύγει. Να φύγουν τα πάθη δηλαδή, για τα οποία μιλήσαμε σήμερα. Και τότε θα καταλαβαίνει μια χαρά τη Θεία Λειτουργία και θα τη ζει και θα βλέπει και τους αγγέλους που υπάρχουν εκεί. Ερευνήστε στο διαδίκτυο, φαντάζομαι θα υπάρχει. Εφόσον κυκλοφορεί ως είδηση, να το επιβεβαιώσουμε. Και εγώ πριν από λίγο το άκουσα. Μια κυρία ρώτησε για το εμβόλιο, είδα έτσι γραπτό μήνυμα, ότι αυτό λέει δεν είναι το χάραγμα. Ναι, όντως δεν είναι το χάραγμα, έτσι, αλλά είναι κάτι που προετοιμάζει το χάραγμα. Και μετά από αυτό θα ακολουθήσουν και άλλα εμβόλια, από ό,τι έτσι μελετάμε, διαβάζουμε. Μέχρι που να φτάσουμε, όπως το έχουν σχεδιάσει αυτοί, έτσι, αν δεν τους εμποδίσει ο Θεός βέβαια, στο τελικό χάραγμα. Που θα είναι ανεξάλληπτο. Μάλιστα. Ορίστε, μάλιστα. Μάλιστα. Μιλάει γι' αυτό, βεβαίως. Στην 181 σελίδα, αν θυμάμαι, στο δεύτερο τόμο, αν θυμάμαι καλά, λέει ότι θα έρθει ένα εμβόλιο υποχρεωτικό και για να σας το κάνουν θα σας φραγίζουν. Βεβαίως, είναι προφητεία. Βεβαίως. Και αυτό είναι πάλι πολύ σημαντικό, καλά κάνετε και το μας το θυμίσετε. Γιατί αυτοί που μας οδηγούν είναι οι Αγίοι μας. Και βλέπετε, ο Θεός δεν μας άφησε απληροφόρητους. Είναι και αυτό ένα καμπανάκι για να μην προχωρήσουμε στον εμβολιασμό. Ευχαριστώ πολύ, Πάτερ. Ναι, το Χριστό μας. Ναι, σας είπα ότι προετοιμάζει. Δεν φαίνεται εξ αρχής να είναι το τελικό χάραγμα, αλλά προετοιμάζει αυτό το χάραγμα. Είναι μέσα στην πορεία. Να σταματήσουμε να κάνουμε προσευχή. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών
σου και ευλογήσον την κληρονομίαν σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ο Θεός μαζί μας. Καλό σας βράδυ. Ο Θεός μαζί μας. Ευλογείτε. Να είστε καλά.